Ωραία. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Γιάννης Αγαπητός από τη διαχείριση της ομάδας Ρηχό Ψαροτούφεκο. Βρισκόμαστε στο κατάστημα της Macy's στη Λεωφόρο Αθηνών, την οποία την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση του χώρου, αλλά και του δώρου που θα δοθεί στο τέλος του live. Έχουμε την τιμή να έχουμε στην παρέα μας ένα σπουδαίο άνθρωπο από το χώρο της ελεύθερης κατάδυσης και του ψαροτούφεκου, τον Μανώλη Γιάνκο. Χαίρετε και από μένα. Για όσους δεν με ξέρουν, αντίστοιχα και εγώ ονομάζομαι Μανώλης Γιάνκος. Είμαι εκπαιδευτής εκπαιδευτών βασικά ελεύθερης κατάδυσης και αντίστοιχα εκπαιδευτής εκπαιδευτών ψαροτούφεκου. Έχω υπάρξει αθλητής ελεύθερης κατάδυσης για αρκετά χρόνια. Αθλητής ψαροτούφεκου για αντίστοιχα χρόνια. Γενικότερα έχω ασχοληθεί αρκετά με το χώρο και αγωνιστικά και εκπαιδευτικά, έτσι και προσωπικά, πώς θα το πω. Οπότε, ας πούμε, μέσω αυτής της ιδιότητας που έχω αποκτήσει από όλα αυτά τα χρόνια, παίρνω, ας πούμε, το βήμα αυτή τη στιγμή και θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μανώλη, από τα λίγα που διάβασα, λίγα, είναι πολλά αυτά που μπορεί να διαβάσει κάποιος για σένα, έχεις πάρα πολλά επιτεύγματα, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να συζητήσω να τα πεις γιατί θα μιλάς για ώρα. Συγχαρητήρια, θέλω να σου πω για αρχή για την κατάκτηση του τροπαίου στο φετινό πρωτάθλημα ψαροτούφεκου. Θέλουμε να μας πεις εκεί πώς πήγαν τα πράγματα, πώς τα αντιμετώπισες. Μεγάλη νίκη από ό,τι είδα και στα βίντεο εκεί με τις ψαριές. Και γενικότερα, ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον? Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Ξέρω, επειδή έχουμε κάνει και μια κουβέντα, γνωριζόμαστε σχεδόν καθόλου, τώρα ουσιαστικά γνωριστήκαμε, αλλά έτσι από τη λίγη κουβέντα που κάναμε, αντιλαμβάνομαι ότι το λες έτσι μέσα από την καρδιά σου και η αλήθεια είναι ότι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζω μου λένε συγχαρητήρια έτσι με κάποιο είδος, πώς να το πω, σαν να έχουν εξαλαφρώσει και αυτοί μετά τα συμβάντα που είχαν γίνει το 2016 για όσους γνωρίζουν στη Σύρο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Γιατί για μένα αυτό αποτελεί μια δικαίωση τώρα αυτό το αποτέλεσμα. Και τέλος πάντων, εντάξει, ας μην σταθούμε πολύ στο παρελθόν. Σχετικά με τον αγώνα, μπορώ να σας πω ότι ήταν ένας συνδυασμός τριών πραγμάτων. Ήταν, θεωρώ και μάλιστα ότι ήταν και εξίσου από άποψη βαρύτητας αυτοί οι παράγοντες. Ο ένας ήταν η σωματική ικανότητα. Και όταν λέω σωματική ικανότητα, δεν εννοώ μόνο την ικανότητα να βουτάει κάποιος βαθιά, αλλά να μπορεί να ανταπεξέλθει στις κακές καιρικές συνθήκες που είχε εκείνη τη μέρα, να μπορεί να το κάνει για πολλές ώρες και ούτω καθεξής. Άλλος ένας παράγοντας ήταν η εμπειρία και η στρατηγική, δηλαδή για όσους γνωρίζουν, ξέρουν ότι δεν έκανα σχεδόν καθόλου αναγνώριση για το συγκεκριμένο αγώνα. Είχα κάποια σημάδια από το παρελθόν, αλλά κλήθηκα, ας πούμε, να τα διαχειριστώ με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ας πούμε, αν μπορεί να το πει κανείς, μαϊστρία γινότανε. Και το άλλο κομμάτι, ας πούμε, το οποίο έπαιξε και αυτό το δικό του ρόλο, ήταν η τύχη. Δηλαδή, καλός ή κακός, ας πούμε, ήταν τύχη για μένα το γεγονός ότι είχε τόσο κακές καιρικές συνθήκες, γιατί πολύ απλά εγώ μπορούσα να το εξέλθουν, οι άλλοι δεν μπορούσαν. Okay. Οπότε, δηλαδή, άρα φυσική κατάσταση, σίγουρα εντάξει, εμπειρία σου στο χώρο, έτσι δεν το συζητάμε. Και η τύχη. Εντάξει, δεν είναι κακό να το αναγνωρίσουμε καμιά φορά. Ναι, ναι, τι να κάνουμε. Αλλά ναι, χωρίς όλα τα υπόλοιπα, η τύχη από μόνη της δεν αρκεί. Ναι, ναι, κανένα από μόνο της δεν ήταν αρκετό. Ναι. Λοιπόν, εδώ η ομάδα μας λέγεται Ρηχό Ψαροτούφεκο. Είμαστε όλοι παιδιά που είμαστε ρομαντικοί ψαροτούφεκάδες. Αγαπάμε το ρηχό. Μας αρέσει. Μάλιστα, πολλά από τα παιδιά ψαρεύουν από επιλογή ρηχά και όχι επειδή δεν μπορούν να πάνε βαθύτερα. Και εγώ το έχω δηλώσει παλιότερα. Μου αρέσει το ρηχό, τα χρώματα και όλα αυτά που βλέπουμε σε αυτά τα πρώτα 10, τέλος πάντων, ας μην πούμε νούμερα, σε αυτά τα πρώτα μέτρα της θάλασσας, είναι εκπληκτικά και μας τραβάνε πάρα πολύ. Η ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε έναν άνθρωπο τόσο σπουδαίο λοιπόν δίπλα που γνωρίζει τόσα πολλά πράγματα και θέλουμε να τον εκμεταλλευτούμε σαν ομάδα. Και λέμε τώρα, τι θα έπρεπε να προσέχουν αυτά τα παιδιά από τον πρώτο που βουτάει, που ψαρεύει από επιφάνεια μέχρι αυτόν που βουτάει βαθιά?
Υπάρχει διάκριση σε αυτό καταρχάς? Δηλαδή πρέπει να προσέχουν όλοι κάτι? Κάποιος που ψαρεύει επιφανειακό δεν μπορεί να πάθει ποτέ τίποτα? Ωραία, πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνεται να μιλήσω για το ρηχό ψαροντούφεκο, και η αλήθεια είναι ότι αν δει κάποιος, ας πούμε, το βιογραφικό μου, νομίζει... Αυτό που το λέγανε δεν το πίστευα, έτσι το λέω, ναι, το λέω ειλικρινά. Ότι χαίρεσαι να μιλήσεις για το ρηχό. Ναι, νομίζει κανείς ότι εγώ έχω κάνει... βουτάω μόνο βαθιά, ψαρεύω μόνο βαθιά, ξέρω εγώ. Και γενικότερα όλοι νομίζουν ότι το βαθύ ψαροντούφεκο είναι το φόρτε μου. Και η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, okay, είμαι σχετικά καλός. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αγαπάω πάρα πολύ το ρηχό, αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο σε αυτό. Και αν κάποιος με ξέρει, ας πούμε, μπορεί εύκολα να πει ότι αν στο βαθύ, ας πούμε, είμαι μία φορά καλός, στο ρηχό, παιδιά, είμαι 10. Okay. Δηλαδή, και εγώ το κάνω πραγματικά από επιλογή και το αγαπάω πάρα πολύ. Το καταλαβαίνω. Σαν εκπαιδευτής, πιστεύεις ότι κινδυνεύεις ακόμα και στο πολύ ρηχό ψαρό του φεκό? Δεν είναι θέμα μόνο σαν εκπαιδευτής. Αυτό οποιοδήποτε έχει μια μικρή εμπειρία στη θάλασσα αντιλαμβάνεται ότι το να βρίσκεσαι, ας πούμε, σε ένα χώρο... ξένο ποιος... περιβάλλον. Ακριβώς. Είναι ξένος, ας πούμε, για την ανθρώπινη φύση. Όσο και αν θέλουμε να πούμε ότι εντάξει, προερχόμαστε από το νερό και έχουμε μια... πώς θα το πω... εγκύτητα, ας πούμε, ως οργανισμοί και τα λοιπά. Okay, ναι, μεν, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι ξένο περιβάλλον για μας και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση. Και δηλαδή, λες εσύ προηγουμένως μισό μέτρο. Ναι. Σύμφωνοι. Γιατί σε μισό μέτρο δεν έχει κύμα που μπορεί να σε πετάξει στα βράχια, ας πούμε. Δηλαδή, θέλει μια προσέγγιση γενικότερα λογική και συνετή. Συνετή, θέλει σεβασμό, δηλαδή η θάλασσα δεν είναι ακόμα και το μισό μέτρο είναι, και η επιφάνεια είναι ένας χώρος που θέλει σεβασμό. Okay, εντάξει, επειδή ακούω συχνά την έκφραση δεν μου χρειάζεται ένα σχολείο, πηγαίνω για την πλάκα μου και εντάξει, εγώ ριχά πηγαίνω και το θέτω γιατί γενικότερα έχει περάσει μια κακή, ας πούμε, ιδέα έξω στον κόσμο ότι το σχολείο ελεύθερης κατάδυσης είναι κάτι το οποίο το κάνει κάποιος που πηγαίνει βαθύτερα, που τέλος πάντων δεν κάνει ρηχό ψαροτούφεκο. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν βλέπω μέλη τα οποία θέλουν να μάθουν για την ασφάλεια, αλλά ίσως να μην το θέλουν αυτό από ένα σχολείο ελεύθερης. Δηλαδή, να το βλέπουν κάτι πιο βαθύ, πιο... Δηλαδή, κάπου εκεί υπάρχει μια απόσταση. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από... πώς θα το πω... από επιλογή, από γυνάτι, δεν θέλουν να παρακολουθήσουν ένα σχολείο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι επιλέγουν να μείνουν στα ριχά γιατί δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία, ας πούμε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι, καλώς ή κακώς, είναι πικραμένοι από κάποια εμπειρία ή έχουν ακούσει κακά λόγια, ας πούμε, για κάποιον εκπαιδευτή ή για μια εκπαιδευτική διαδικασία. Οπότε όλο αυτό, okay, όλοι έχουμε λίγο... ας πούμε, ένα μερίδιο ευθύνης για αυτή την άποψη, για όσους έχουν αυτή την άποψη, η οποία ειλικρινά, αν θέλεις, ας πούμε, τη δική μου οπτική γωνία, είναι πέρα για πέρα λάθος. Σίγουρα μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα, ασχέτως αν θα πας πιο βαθιά, τα οποία θα σε κάνουν και πιο ασφαλή και πιο αποδοτικό και πιο να το απολαμβάνεις καλύτερα και πιο, πώς θα το πω, πιο σίγουρο, πιο άνετο, πιο... Αυτό από μόνο του θα σε αφήσει να το χαρείς περισσότερο, ας πούμε. Έχουν ήδη πέσει ερωτήσεις από ό,τι βλέπω. Εάν θέλεις να πεις κάποια πράγματα πριν να αρχίσω τις ερωτήσεις, αυτή είναι η ευκαιρία σου, να ξέρεις. Κοίταξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ ήρθα εδώ για να απαντήσεις ερωτήσεις. Δεν ήρθα για να πω εγώ τι ιστορία της ζωής μου. Από τη δημοσκόπηση που έκανα χθες, είδα ότι ο περισσότερος κόσμος ψήφισε τις εξισώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είμαι διαχειριστής στην ομάδα και δεν ξέρω, ξέρω και για ελεύθερη, ξέρω και για... Και αναδιαστήματα με ρωτούν, ας πούμε, δεν εξισώνω, δεν κάνω, δεν... Έχω καταλάβει ότι ο περισσότερος κόσμος έχει πρόβλημα με την εξίσωση. Και είχα ακούσει κάτι πάρα πολύ ωραίο που είχες πει στην έκθεση, τη φετινή, για τα στάδια των εξισώσεων. Οπότε θα μου άρεσε να το πεις και εδώ, αν δεν κάνω κατάχρηση της πληροφορίας αυτής. Θα ήθελα να το ακούσω και αυτό, να το ακούσουν και τα παιδιά εδώ, ότι υπάρχουν αυτά τα στάδια. Για να καταλάβει λίγο περισσότερο κόσμο, έχω ακούσει ακόμη και παιδιά που πάνε και κάνουν εγχείρηση γιατί δεν παίρνανε τα 6 μέτρα βάθο. Δηλαδή πάνε και κάνουν. Αρχίζουν εγχειρήσει, διαφράγματα, τέτοια. Σου λέει κάτι θα φταίω, κάτι έχω.
και στην πραγματικότητα δεν είναι. Δηλαδή δεν έχουν κάτι ανατομικά τα παιδιά, έτσι απλά δεν έχουν καταλάβει τη φυσιολογία. Δεν θα ξαναπώ κάτι ένα σχολείο γιατί θα γίνω κουραστικός και θα με βρίσουν. Θα πω όμως ότι μπορείς να πεις έτσι λίγο πολύ επιγραμματικά τι παίζει με τις εξισώσεις αυτό. Ωραία. Γενικότερα το ζήτημα της εξίσωσης είναι ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Να μας φάει όλο το live. Συζητάμε επάπειρο, ναι. Όλο το live θα ήταν λίγο, δεν θα ήταν αρκετό. Σε γενικές γραμμές αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις οι οποίες έχουν πραγματικά ανατομικό ζήτημα και αυτές, αυτός ο οποίος έχει ανατομικό ζήτημα δεν μπορεί να βουτήξει ούτε τόσο λίγο όσο ανέφερες 6 μέτρα, 8 μέτρα, ξέρω κάτι. Mm-hmm. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι τα πρώτα μέτρα και είναι, αυτό το λέει φυσική, δεν το λέω εγώ, δεν είναι επιφύτηση δική μου. Τα πρώτα μέτρα της στήλης του νερού, τα πρώτα μέτρα, δηλαδή ειδικά τα πρώτα 10, είναι εκεί όπου συντελούνται οι μεγαλύτερες μεταβολές, ας πούμε, πίεσης και κατ' επέκταση της μεταβολής του όγκου, του αέρα που έχουν τα αυτιά μας μέσα. Και είναι η ανάγκη γιατί εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για τις εξισώσεις. Και τα περισσότερα προβλήματα που συναντάμε, τα συναντάμε εκεί στα πρώτα μέτρα. Έχοντας αυτό κατά νου, θα σου πω ότι υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός, ας πούμε, γίνεται μάλλον μια διαστρωμάτωση στα άτομα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν εκεί σε αυτό το, πώς να πω, στο πεδίο των 5 μέτρων, 5, 7, εκεί σε αυτό το, mm-hmm. σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν κάποιοι που φτάνουν μέχρι, ξεπερνάνε τα 10-12, ας πούμε, και μέχρι 17 μέτρα. Και μία ακόμα μερίδα η οποία περνάει λίγο τα 25 και από εκεί και κάτω 25 με 30 δηλαδή και από εκεί και κάτω για να κατέβεις ας πούμε ακόμα παρακάτω πρέπει πραγματικά να ξέρεις να γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τι σου γίνεται και πώς θα τα διαχειριστείς. Mm-hmm. Αυτό είναι, είσαι από τους τυχερούς που έχουν τα πράγματα που το έχουν ας πούμε από μόνοι τους που λέμε. Μάλιστα. Μου έδωσες μια πολύ καλή πάσα. Πιστεύεις ότι υπάρχει ταλέντο στην ελεύθερη κατάδυση, ας πούμε, και στο να είσαι καλός ψαροτουφεκάς ή είναι κάτι που το κατακτάς μόνος σου και το, θα σας και πω. Το δουλεύεις, ας πούμε, και το... Θα σας πω. Για μένα το μεγαλύτερο asset, ας πούμε, που μπορεί να έχει κάποιος ελεύθερος ζήτης, είτε ψαροτουφεκάς ή γενικότερα άνθρωπος, ας πούμε, είναι η κοινή λογική και η θέληση να μάθει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα παθολογίας, ας πούμε, ή κάποιας, πώς θα το πω, δυσκολίας βιοποριστικής ή οτιδήποτε άλλο, τέτοιας φύσης, δεν υπάρχει κάτι που δεν μαθαίνεται. Και μάλιστα, έχει καλλιεργηθεί τα προηγούμενα χρόνια η λογική και η προσέγγιση του ελιτισμού. Δηλαδή, εμείς οι καλοί, και εσείς οι κακοί που δεν μπορείτε να βουτήξετε, ας πούμε. Εμείς οι προνομιούχοι και εσείς. Όχι. Εμείς οι ρηχοί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή είναι ζήτημα, πώς θα το πω, ερεθισμάτων που είχες ή ζήτημα επιλογής ή ζήτημα, πώς θα το πω. Συνθηκών, ας πούμε. Ναι, συνθηκών και τύχης. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έπεσες δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος να είχε τη δυνατότητα και τη γνώση, ας πούμε, και τη διάθεση να σου εξηγήσει 5 πράγματα. Και να ξέρει βέβαια. Ναι. Ή μπορεί να έπεσε δίπλα σε έναν τέτοιο τύπο άνθρωπο που έχουμε αρκετούς, ας πούμε, δυστυχώς στον χώρο, ο οποίος σκοπίμως, ας πούμε, για να τροφοδοτήσει το εγώ του, σε κράτησε σε ένα σημείο. Χαμηλά, οπότε... κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχει πρόβλημα, να αρχίσουμε λίγο με τις ερωτήσεις, γιατί δεν ξέρω πόσες έχουν. Ωραία, λοιπόν. Μισό λεπτό. Τις άνοιξα, ωραία. Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Βλέπω εδώ μας χαιρετάει ο κόσμος. Τι λοιπόν, χαιρετάμε και εμείς εδώ. Χαιρετάμε και εμείς, να φτάσουμε. Ρωτάνε εδώ κάποια παιδιά αν θα υπάρξει το βίντεο στο YouTube. Νικόλα, θα το ανεβάσουμε και εκεί, μετέπειτα, να υπάρχει στο αρχείο ας πούμε του καναλιού. Καλησπέρα παιδιά. Βλέπω ήταν, έγραψε και ο αδερφός μου εκεί. Γεια σου, αδερφέ του Μανώλη.
το ίδιο πράγμα λόγω δουλειάς. Μετά που μπορούμε να δούμε το βιντεάκι, εδώ θα αποθηκευτεί στην ομάδα. Λοιπόν, Χρήστος Στεργίου, πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, μια και δεν μπορώ να το δώσω. Όταν πάω για ψαροτούφεκο, όχι τόσο ρηχό, π.χ. 2 έως 5 μέτρα, αλλά κάνω καρτέρια στα 9-10 μέτρα, το πρώτο 2-3 ώρο είμαι μια χαρά με τις εξισώσεις. Μετά τις 3,5-4 ώρες, δεν μου βγαίνουν εύκολα και ζορίζομαι. Νερό πίνω κατά τη διάρκεια του ψάρεματος περίπου 1,5 λίτρο για 5 ώρες ψάρεμα και πριν μπω εννοείται έχω πιει πολύ νερό. Τι μπορεί να φταίει? Δύο πράγματα. Να το απαντήσω τώρα ή θέλεις να κάνω κάτι? Όχι, όχι. Προχώρα, ναι. Δύο πράγματα, αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ. Ένα είναι σχετικά με την ενυδάτωση, το ότι πίνει κάποιος νερό επιτόπου σίγουρα βοηθάει, αλλά μην νομίζεις ότι είναι και πανάκια. Γιατί δηλαδή, ειδικά αν πίνεις αρκετό, όπως το βάζεις, το βγάζεις. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτό που πραγματικά δεσμεύεις. Ναι. Για να σου δώσω να καταλάβεις, είναι τύπου 3-5% τρίχες και... μέσω των διαδικασιών. Αυτό που πίνεις επιτόπου εκείνη την ώρα. Ναι, πιο πολύ δηλαδή πίνεις για το μέλλον, για μετά, για... Πιο πολύ πίνεις για να το κατουρίσεις. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και η ενυδάτωση δεν ξεκινάει... Τώρα που είπαμε εξής ρίψασα μετά την κουβέντα. Και η ενυδάτωση δεν ξεκινάει πριν μπει στο νερό, ξεκινάει από, και από τις προηγούμενες μέρες. Και υπάρχουν κάποιες τακτικές, ας πούμε, οι οποίες μπορείς να ακολουθήσεις. Κάποιες τροφές, για παράδειγμα, όπως είναι το καρπούζι, ξέρω εγώ, ή τα φρούτα που έχουν πολύ νερό κτλ. Ή τα λαχανικά που με τις φυτικές ίνες που έχουν και το νερό που περιέχουν αργούν να αποδεσμεύσουν το νερό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ενυδατώνεται καλύτερα ο οργανισμός. Ή ξέρω εγώ, το νερό να πίνει να μην είναι σκέτο νερό, να είναι ηλεκτρολίτες. Και δεν είμαι φίλος, ας πούμε, της χημίας και τα λοιπά. Απλά λέω πράγματα τα οποία μπορεί να βοηθήσουν, ας πούμε, σε μια κατάσταση. Και το άλλο που μπορεί να συμβαίνει είναι ότι πολύ απλά, αν δεν κάνεις σωστούς χειρισμούς εξίσωσης, μπορεί να πλύζεται ο βλενογόνος. Okay. Και λέει, ας πούμε, δεν βγαίνουν οι εξισώσεις, δεν ξέρουμε, δεν βγαίνουν στο μέσο αυτή, δεν βγαίνουν. Δηλαδή έχει ζήτημα ευσταχιανή, δεν βγαίνουν οι εξισώσεις στους παραρρινίους, που δεν βγαίνουν. Άρα αυτό που είπες λίγο νωρίτερα, υπάρχει περίπτωση να καταπιέζουμε τις εξισώσεις, να κάνουμε δηλαδή καταπιεστικές εξισώσεις, να ταλαιπωρούμε το όλο σύστημα και όσο περνάει η ώρα να χειροτερεύει αυτό? Ναι. Μάλιστα. Okay. Και είναι αρκετές οι φορές, ας πούμε, το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει μια φλεγμονή ή κάτι τέτοιο και να ενταθεί η φλεγμονή και να υπάρξει ένα πρόβλημα ή ακόμα να δημιουργήσουμε κι εμείς ένα, πώς να σου πω, σαν να κουράζεις ένα μη, φαντάστο. Δεν λέω ότι έχει μη, ας πούμε, το σύστημα εκεί. Απλά ο βλενογόνος είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα. Ο βλενογόνος εννοώ το εσωτερικό δέρμα που καλύπτει όλες αυτές τις κοιλότητες, έτσι. Είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα το οποίο όταν το φορτίζεις, ας πούμε, με πίεση. Πίεση δεν εννοώ την υδροστατική που ασχείται απ' έξω. Την πίεση που ανεβάζεις στο αίμα εσύ προσπαθώντας να εξισώσεις, το κάνεις και πρίζεται, δηλαδή το ερεθίζεις. Θέλει δηλαδή απαλή διαχείριση, θέλει σωστή, ας πούμε, σωστούς χειρισμούς λεπτούς. Δεν πας δηλαδή με τη βία να πιέσεις εξισώσεις. Άρα προτιμότερο συχνές εξισώσεις παρά πιο αραιές και πιο ζωρισμένες. 100%. Και σίγουρα θα παίζει και ρόλο η ενυδάτωση, όχι μόνο την ημέρα που πάμε για ψάρεμα, και πριν από το ψάρεμα, έτσι. Πόσο πριν από το ψάρεμα, δηλαδή μια μέρα πριν, εγώ άμα πιω 2,5 λίτρα νερό, είμαι εντάξει? Όχι. Πόσο πρέπει να πίνω? Δεν είναι, ξέρεις, μην το βλέπεις σαν μια ημέρα πριν, δηλαδή δεν είναι... Σαν τρόπο ζωής πρέπει να το δω. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Okay. Και κάτι που θα ήθελα να πω, ας πούμε, για το ρηχό ψάρο του φεκό, γενικότερα, για την ρηχή ελεύθερη θα πω, όχι για το ρηχό ψαροτοφυγό, είναι ότι το πιο challenging, ας πούμε, μέρος της στήλης του νερού είναι αυτό. Δηλαδή, είναι μέγα σφάλμα να λέει κάποιος, έλα μωρέ τώρα, 2 μέτρα και 5 μέτρα θα βουτήξεις τώρα, τι δεν... Γιατί λόγω της υπερβολικής άνωσης, λόγω του... Λόγω των μεγάλων μεταβολών. Okay. Λόγω των μεγάλων μεταβολών της πίεσης. Είναι και μικρή απόσταση που πρέπει να διανύσεις από την επιφάνεια μέχρι να. Αρνητική, για να περάσεις πρέπει να έχεις φορτωθεί με κιλά πολλά, καταπονείσαι. Άρα είναι ζώρικο. Πρέπει να είσαι δηλαδή διαβασμένος και προετοιμασμένος σωστά για να κάνεις ρηχό ψάρο του φεκό. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο το. Είναι πολύ τεχνικό. Είναι πολύ τεχνικό. Είναι. Δηλαδή δεν είναι. Νομίζουμε ότι ρηχό σημαίνει και. Πώς θα το πω. Έλα μωρέ, δεν έγινε και τίποτα, αλλά δεν είναι έτσι. Mm-hmm.
Okay. Ωραία. Λοιπόν, για να διαβάσω. Σίγουρα θα έχει υπάρξει κάποια. Εντάξει, εδώ σχολιάζουν κάποια παιδιά που το αναβάλουν το σχολείο για οικονομικούς λόγους, γιατί λέει δεν είναι φτηνό. Κατανοητό και αυτό, παιδιά δεν. Συμφωνούμε, αλλά υπάρχουν τα σεμινάρια και αυτά που κάνετε. Αυτό δηλαδή είναι μεγάλη ευκαιρία που κάνετε εσείς. Mm-hmm. Απλά επειδή και εγώ στα πλαίσια, ας πούμε, της. Αν μπορώ να το πω προετοιμασίας για να κάτσουμε να συζητήσουμε λιγάκι αυτά τα πράγματα τώρα. Είδα και εγώ κάποια προηγούμενα βίντεο που έχουν, αναρτηθεί σε διάφορες, ας πούμε, πλατφόρμες κτλ. Τα οποία λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, αλλά ήταν τραγικά. Δηλαδή, ναι μεν, ψάξτε να βρείτε την πληροφορία, αλλά αυτός είναι ο κίνδυνος. Θέλει φίλτρο. Γιατί και εγώ από ίντερνετ έψαχνα μέχρι να πάω σε σχολή. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλησπέρα. Ωραία, καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Τι να προσέχει ένας τελείως αρχάριος, ρωτάει εδώ ο Νίκος Αναστασιόπουλος, για την εξίσωση, με ποια μέθοδο να ξεκινήσει. Προφανώς ρωτάει αν θα ξεκινήσει με Βαλσάβα, με Φρένζελ, με... Κοίταξε, είναι σαν να συζητάμε με ποιο αυτοκίνητο θα ξεκινήσει. Με το πιο γρήγορο θέλω, κατευθείαν. Όχι, θα ξεκινήσει με αυτό που σου πήραν οι γονείς. Okay, μάλιστα. Όταν είσαι μικρός. Άρα με αυτό που είχες όταν ξεκίνησες. Δηλαδή με αυτό θα ξεκινήσεις. Το ζήτημα okay. είναι, δηλαδή δεν είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα ειδικά στην αρχή τι σου έκατσε. Εντάξει, αν είσαι πολύ τυχερός θα είσαι χωρίς χέρια. Αν είσαι απλά τυχερός θα κάνεις φρένζελ, αν είσαι λιγότερο τυχερός θα κάνεις, πώς το λένε, βαλσάλμα. Αν είσαι τέλειος άτυχος δεν θα μπορείς να εξισώσεις καθόλου. Ναι. Οπότε γενικώς το βασικό είναι να αναγνωρίσεις τι είναι αυτό που κάνεις και από εκεί και πέρα να προσπαθείς να επιμορφωθείς και να εξελιχθείς. Τόσο απλό. Άρα ξεκινάς λοιπόν, πέφτεις στο νερό και αυτό που θα σου βγει για να εξισώσεις. Το ονομάζεις κάπως, λες παιδιά εγώ κάνω αυτό, το αναγνωρίζω, κάνω βαλσάβα. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα μαθαίνεις, ενημερώνεσαι και λες τι είναι καλύτερο από τη βαλσάβα ή η φρένζελ για να πάω μετά ακριβώς. τα 10 μέτρα ας πούμε. Ακριβώς. Και πρέπει να μάθεις να κάνεις τη φρένζελ με διάφορους τρόπους. Πάντως πρέπει να μάθεις να την κάνεις για να εξελιχθείς. Μετά τη φρένζελ, τι άλλη εξέλιξη μπορεί να υπάρχει, είπαμε να μιλήσουμε για βαθύ, θα το σταματήσω εκεί. Με τη φρένζελ νομίζω μπορείς να φτάσεις μέχρι ένα ικανό βάθος, ένα. Σίγουρα δεν λέγεται ρηχό, δεν ξεπερνάς αρκετά. Ναι, ναι, αλλά αυτό που πρέπει να πούμε ας πούμε, και να το ξεχωρίσουμε λίγο στη συνείδηση των ανθρώπων ας πούμε, είναι ότι η εξίσωση χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Εντάξει. Είναι το ένα κομμάτι της εξίσωσης, της πίεσης στο μέσο αυτή, δηλαδή τι συμβαίνει από τη στιγμή που περνάει αέρας μέσα από την ευσταχιανή, αν τα παραλέω λίγο θα μου πεις να... Όχι, εντάξει. Λοιπόν, και το άλλο κομμάτι είναι πώς φτάνει ο αέρας μέχρι εκεί, δηλαδή πώς το σμπρώχνουμε. Και η διαφορά ουσιαστικά μεταξύ των μεθόδων εξίσωσης δεν είναι τι γίνεται στο μέσο αυτή. Στο μέσο αυτή σε όλες τις εξισώσεις, σε όλους τους τρόπους το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή περνάει αέρας από τη συνεσταχένη, πηγαίνει στο μέσο αυτή, εξισώνεται ας πούμε η θέση του τυμπάνου και τελειώνει. Το ζήτημα είναι πώς έχει φτάσει ο αέρας εκεί. Ναι. Και στην προκειμένη περίπτωση, η βαλσάλβα είναι που τη σμπρώχνεις τον αέρα με εκπνευστική προσπάθεια. Εντάξει. Η φρένζελ είναι, έχεις κλειστεί την επιγλωτίδα και σμπρώχνεις, χρησιμοποιείς το λαρύγγι και το πίσω μέρος δηλαδή της γλώσσας σαν πιστόνι. Εντάξει. Και στη χωρίς χέρια, ας πούμε, στην BTV ή hands-free. Είναι η πιο εξελιγμένη από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, δεν την έκανα ποτέ. Αναγνωρίζεις τέλος πάντων την κίνηση των δομών και κάπως ανοίγεις την ευσταχιανή και περνάει ο αέρας μέσα. Όπως και να έχει, σε όλες αυτές τις εξισώσεις, κάποια στιγμή ο αέρας που έχεις, γιατί είπες ότι με τη φρένζελ πηγαίνεις βαθιά, ο αέρας που έχεις μέσα στο στόμα σου και στην περιοχή αυτή, δηλαδή η φρένζελ τι είναι κλειστή επιγλωτίδα και σμπρώχνεις τον αέρα από εκεί και πάνω. Ναι. Ο αέρας σε κάποιο σημείο λόγω της συντροστατικής πίεσης και λόγω του γεγονότος ότι τον έχεις χρησιμοποιήσει για να εξισώσεις τη μάσκα, τα αυτιά και τους παραρρινιούς, έχει τελειώσει. Έχει δηλαδή, δεν έχει καταναλωθεί, έχει μικρύνει, έχει μετακινηθεί, τέλος πάντων έχει τελειώσει και οι δομές έχουν κλείσει. Εκεί το γεγονός ότι κάνεις friendly, το οποίο αυτό είναι γύρω στα 17 μέτρα,
ανάλογα βέβαια και όλο τον άνθρωπο, αλλά τώρα λέμε έτσι ένα. Περίπου, ναι, το ένα μέσο όρο. Ακριβώς. Εκεί, σε αυτό το σημείο, αν δεν βρεις τον τρόπο να κάνεις recharge, δεν σε σώζει η Frenzel. Δηλαδή δεν έχεις αέρα να σπρώξεις. Ναι. Τόσο απλά. Πρέπει δηλαδή να μάθεις να κάνεις, να ξαναγεμίζεις αυτό το χώρο. Οπότε δηλαδή δεν είναι το θέμα της Frenzel εκεί. Η Frenzel θα σε πάει μέχρι αυτό το βάθος, στα 17 για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις μάθει να κάνεις και άλλα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζω. Μετά τα 10 μέτρα νιώθω, λέει ο Μπάμπης Παυλάκης, να μου κολλάει η μάσκα στο πρόσωπο και δεν ξεκολλάει. Αυτό με αναγκάζει να ανέβω στην επιφάνεια, αν και θα είχα πολύ χρόνο ακόμα για να κατέβω βαθύτερα. Αυτό είναι μέσα σε αυτά που ανέφερες πριν, έτσι, με τον αέρα της μάσκας. Θα σας πω κάτι. Η μάσκα είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα σε σχέση με την εξίσωση. Μία λανθασμένη μάσκα δεν θα σε αφήσει να εξίσωσει σωστά. Και για να πούμε κάτι για το Μπάμπι, ας πούμε, που σίγουρα θα τον βοηθήσει πάρα πολύ, να ξέρεις, Μπάμπι, ότι πρώτα εξισώνεις τη μάσκα και μετά τα αυτιά. Και αυτό είναι κανόνας. Okay. Να σας πω γιατί αυτό. Ναι, γιατί πολύ απλά φανταστείτε ότι έχουμε δύο κομμάτια, δύο πόρτες, ας πούμε. Η μία πόρτα είναι η επιγλωτίδα, το οποίο είναι αυτό που κλείνει όταν κρατάω την αναπνοή μου με ανοιχτό το στόμα ή όταν πάω να καταδυθώ. Μπορείτε να το δοκιμάσετε, δηλαδή, όταν κάνω αυτό. Τώρα έχω κλειστεί την επιγλωτίδα και υπάρχει και αντίστοιχο. Ή όταν πάμε να σηκώσουμε ένα βαρύ αντικείμενο. Αυτό ήταν πιο εύκολο. Όταν σκέφτεσαι ότι πας να σηκώσεις ένα βαρύ αντικείμενο, αυτό δεν κάνει. Κλείνεις την επιγλωτίδα. Κάπως έτσι. Okay. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι έχω άλλη μια πόρτα λίγο πιο ψηλά, ας πούμε, η οποία λέγεται Μαλακή Υπεροά. Είναι το πίσω μέρος του ουρανίσκου. Mm-hmm. Το οποίο και αυτό έχει την τάση να κλείσει, ας πούμε, ουσιαστικά όταν πάω να καταπιώ το φαγητό μου, ας πούμε, τη μπουκιά, το βλωμό αυτό, όταν πάω να το καταπιώ, αυτό κλείνει πάνω πόρτα, έτσι ώστε να μην επιτρέπει το φαγητό να πάει πάνω στην ειρηνική κοιλότητα. Τι γίνεται τώρα, όταν η μάσκα δεν είναι εξισωμένη, Μπάμπι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι σου κάνει vacuum και τραβάει πάνω τη μαλακή υπερό. Σφραγίζει δηλαδή αυτός ο χώρος εκεί, ναι. Και μετά όσο και να σμπρώξεις εσύ, επειδή είσαι όντως ευσταχιανής, είναι πάνω από τη μαλακή υπερό. Μάλιστα. Όσο και να σμπρώξεις εσύ εκεί πέρα, δεν έχει φρακάρει η πόρτα. Μάλιστα. Άρα πρώτα εξισώνουμε μάσκα. Αυτό είναι αφήνουμε αέρα από τη μύτη. Δηλαδή αυτό δεν κάνει ο Μπάμπης, αυτό καταλαβαίνει. Δεν αφήνει αέρα από τη μύτη. Ή καθυστερεί πολύ να το κάνει, ας πούμε, και όταν αποφασίζει να το κάνει. Όταν το κάνει πολύ αργά, ε. Οκ. Μάλιστα. Ωραία. Να και το αντίθετο. Καλησπέρα σας, λέει ο Χρήστος Τσιμπούκας. Εγώ μετά από λίγη ώρα ψαροτούθεκου και μερικές βουτιές αρχίζω να εξισώνω χωρίς να χρειάζεται να βάλω το χέρι μου μέχρι τα πρώτα 4 μέτρα. Αυτός λειτουργεί καλύτερα μετά από λίγη ώρα. Ναι. Αυτό πώς το εξηγείς? Αυτό θα μπορούσαν να υπάρχουν και διάφορες εξηγήσεις. Πολύ απλά, ας πούμε, το πιο εύκολο πράγμα να πω είναι ότι ουσιαστικά έχει αιματωθεί λίγο καλύτερα η περιοχή και αρχίζει να δουλεύει καλύτερα. Okay. Δεν είναι δηλαδή κάτι, είναι εξίσου λογικό. Λοιπόν, μια ερώτηση στον κύριο Μανώλη, λέει ο Πάνος Ξενατζίδες. Αν έχει ακούσει ποτέ καμία τέτοια περίπτωση, γιατί έχω χρόνια ολόκληρα λέει και δεν έχω βγάλει άκρη και είναι ειλικρινά εφιάλτης. Εξισώνω κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στην ανάδυση όμως δεν γίνεται ποτέ αυτό το κλακ να επανέλθει το αυτί ή γίνεται πολύ αργά και αυτό φέρνει ζαλάδες και χάνεις τον προσανατολισμό σου μέχρι να επανέλθει. Αυτό μου ακούγεται σοβαρότσικο. Γι' αυτό πλέον εδώ και χρόνια έχω μείνει στην ζώνη των 2 μέτρων που δεν χρειάζεται εξίσωση. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό έχει να κάνει σίγουρα με την ποιότητα του πλενογόνου, 100%. Το πρόβλημα τι είναι, παθαίνει reverse block, δηλαδή δεν αποσυμφορείται στην ανάποδη διαδικασία το αυτή από μέσα προς τα έξω, δηλαδή από την πίεση. Άρα εξισώνει δυναμικά όταν κατεβαίνει και όταν πάει να επιστρέψει, αυτό γίνεται αυτόματα, έπρεπε να γίνεται αυτόματα. Έπρεπε να γίνεται αυτόματα, ακριβώς. Αυτό θα μπορούσε να προκληθεί από διαφόρους, ας πούμε, λόγους. Ένας λόγος είναι ότι αν έχεις κάνει ζορισμένες εξισώσεις κατεβαίνοντας, μπορεί να έχει προκαλέσει εσύ έναν αριθμό στον πλενογόνο τη ευσταχιανή και να μην ανοίγει. Αυτό που παθαίνει είναι ότι δεν ανοίγει η ευσταχιανή. Ναι. Για να επιστρέψει ο αέρα. Σίγουρα, ας πούμε, και η ενυδάτωση είναι ένα θέμα.
Επίσης, σίγουρα, όχι σίγουρα, θα μπορούσε να είναι και κάτι ιατρικής φύσης. Okay. Δηλαδή, αυτό το καλύτερο είναι με έναν οριλά να το παρακολουθήσει και να δει, ας πούμε, αν έχει κάνει όλα τα υπόλοιπα που είπα προηγουμένως, να το δει να το ακολουθήσει φαρμακευτικά, ας πούμε, αν μπορεί. Γιατί θα μπορούσε δηλαδή να έχει μια χρόνια ρινίτιδα, μια πάχυνση του πλεονογόνου ή οτιδήποτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή να ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο, ας πούμε, για παράδειγμα, air condition με τσιγάρο ή να δουλεύει σε βενζινάδικο, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό πρέπει να είναι το χειρότερο, το air condition με το τσιγάρο, έτσι. Ναι. Αυτό είναι high score. Το air condition τι σου κάνει και λένε όλοι ότι... Δηλαδή, πάμε με τα παιδιά έτσι για ψάρεμα και το πρωί λοιπόν, ανοίξουμε το air condition. Όχι, μην ανοίξει το air condition, δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Γιατί φορτώνει τόσο πολύ? Ερεθίζει τον πλεονογόνο. Ερεθίζει, ε. Mm-hmm. Okay. Το οποίο αυτό ξέρει, αν έχει συνεχή έκθεση σε αυτό το περιβάλλον, μετά γίνεται χρόνο. Μάλιστα. Και το κακό, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά το κακό με τη φάση αυτή τη υγεία του πλεονογόνου έχει να κάνει ότι όσο σταδιακά χτίζεται αυτό, τόσο χρόνο αντίστοιχο παίρνει και να φύγει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το έπαθα και σε μια εβδομάδα θα μου φύγει, γιατί ο οργανισμός, ας πούμε, έχει μια ανοχή, αλλά αν, ας πούμε, για παράδειγμα, μου βγαίνει ένα πρόβλημα μετά από μια έκθεση ενός χρόνου σε μια κατάσταση, θα μου πάρει αντίστοιχα και ένα χρόνο για να φύγει. Τώρα, χοντροοικονομία το λέω έτσι, δεν είναι κανόνος. Είδα το σχόλιο για τον κόρο. Ρωτάει ο κόρο που έπεσε στο Survivor. Κανένα καλό ψαρότοπο λέει για Άγιο Δομήνικο. Κάτι θα κάνουμε. Γεια σου κόρο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πέφτει και μια τέτοια ερώτηση. Και αυτή δεν είναι κακό να την αναλύσουμε. Καλησπέρα Γιάννη, λέει μια ερώτηση, λέει ο Νόντας ο Βασιλείου, μια ερώτηση στον δάσκαλο για τον υπεραερισμό. Αυτό μπορεί να είναι ξένη έννοια για πολλούς, αλλά είναι μάστιγα και το κάνουν. Είμαι σίγουρος, δηλαδή το κάνουν αρκετοί ψαροτοφεκάδες και απλά δεν ξέρουν πώς λέγεται αυτό. Δεν είναι ότι δεν το... Δηλαδή αν ακούσει κάποιος το υπεραερισμό θα πει τι είναι αυτό ρε παιδιά. Αλλά πολλοί το κάνουν, το πιστεύω. Το έχω δει δηλαδή και σε ζευγάρια μου να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Για πες μας. Τι να σου πω. Από πού να αρχίσεις. Ναι, ναι. Να, αρχίσεις. Να πούμε τι είναι ο υπεραερισμός πρώτα απ' όλα για να το καταλάβει. Ναι, ας πούμε λίγο να ξεκαθαρίσει ο κόσμος τι... Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και πολύ επεξηγηματική και μας δίνει την ευκαιρία να καταλάβουμε αρκετά πράγματα. Okay. Οπότε αν αναλύσεις τον όρο υπεραερισμός, δηλαδή υπερ και αερισμός, σημαίνει ότι παίρνεις παραπάνω αέρα από κάτι. Από αυτό που χρειάζεσαι ουσιαστικά. Οπότε για να καταλάβουμε την έννοια του υπεραερισμού θα πρέπει να πούμε, να δώσουμε τι είναι αυτό το κάτι το οποίο είναι το όριο. Και αυτό το κάτι είναι η κατανάλωση που έχεις εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έτσι όπως καθόμαστε εμείς, ας πούμε, έχουμε μία κατανάλωση. Εντάξει, η οποία αυτή η κατανάλωση έχει δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ο ενεργειακός, εντάξει, δηλαδή θέλεις το γλυκογόνο, θέλεις δηλαδή το καύσιμο, τις θερμίδες. Εντάξει, και ο άλλος παράγοντας καλύπτεται από το οξυγόνο. Για να καεί αυτό, να καούν αυτές τις θερμίδες, πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο οξυγόνο. Okay. Εμάς δεν μας απασχολεί στην προηγουμένη περίπτωση, δεν μας απασχολούν οι θερμίδες, αλλά μας απασχολεί το οξυγόνο. Για να κάνουμε αυτή την κατανάλωση, ας πούμε τώρα, για να καλύψουμε αυτή την κατανάλωση, θέλουμε μια ποσότητα οξυγόνου. Την οποία από τον αέρα την παίρνουμε με ένα συγκεκριμένο αριθμό αναπνοών. Εντάξει. Έτσι, για να δώσουμε για ένα παράδειγμα, για ένα τύπο, έτσι, ας πούμε, στα δικά μου και στα δικά σου κυβικά, είναι περίπου 10 με 12 αναπνοές το λεπτό, περίπου των 500 ml. Μάλιστα. Πάνω κάτω, δηλαδή 5 λίτρα το λεπτό. Ναι. Εντάξει. 5 λίτρα αερισμού, όχι 5 λίτρα οξυγόνου. Εντάξει, γιατί ναι, ο αέρας... Ναι, ναι. Όχι καθαρό οξυγόνου, αέρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, αν εγώ πάρω παραπάνω αέρα από αυτόν που στην πραγματικότητα χρειάζομαι, αρχίζουν, λέμε ότι υπεραερίζομαι και αρχίζουν και συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Μεταξύ των οποίων τα πιο βασικά τα οποία ενδιαφέρουν εμάς στην προκειμένη περίπτωση για την δραστηριότητα που κάνουμε είναι ότι το ένα
πολύ απλά στο οξυγόνο δεν συμβαίνει κάτι, δηλαδή δεν ανεβαίνει, ας πούμε, το επίπεδο του οξυγόνου, γιατί έτσι κι αλλιώς το οξυγόνο που μπορούμε να δεσμεύσουμε είναι συγκεκριμένο. Είναι συγκεκριμένο, ναι. Ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα που μας δημιουργεί ο υπεραρισμός είναι ότι ρίχνουμε το επίπεδο του διοξιδίου που υπάρχει φυσιολογικά στο σώμα μας, με αποτέλεσμα όταν εμείς πάμε να κρατήσουμε την αναπνοή μας, έχοντας υπεραριστεί προηγουμένως, έχουμε ουσιαστικά καταργήσει το καμπανάκι, που είναι αυτό, δηλαδή έχουμε ξεκινήσει με λιγότερο διοξίδιο και έχουμε καθυστερήσει να χτυπήσει το καμπανάκι, το οποίο θα μας πει yes. Άρα κατεβάζουμε το συναγερμό του σώματος. Ακριβώς. Και ό,τι είναι να έρθει θα μας έρθει απότομα. Δεν θα έχουμε προειδοποιήσεις, έτσι, δηλαδή μπορούμε να πάθουμε μια υποξία χωρίς να... Έτσι, αν θέλουμε λίγο να το πούμε αδρά και τα λοιπά, γιατί τώρα η αλήθεια είναι, για να είμαστε κατανοητοί, κάνουμε κάποιες παραδοχές, δηλαδή και εγώ λέω κάποια πράγματα έτσι πιο στρογγυλεμένα. Πιο στρογγυλεμένα, ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Για να γίνουμε κατανοητοί, δεν συζητάμε δηλαδή τώρα σε επίπεδο... Παρ' όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι κάνουν υπεραρισμό, ας πούμε πώς, παίρνοντας πολλές εισπνοές πριν βουτήξουν. Απλά τα πράγματα. Ή μεγαλύτερες, ας πούμε, εισπνοές, αναπνοές, όχι εισπνοές, μεγαλύτερες αναπνοές, ή περισσότερες, ή και τα δύο. Μάλιστα. Άρα υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που εισπνέουμε και εκπνέουμε, έτσι. 100%. Και πρέπει να είναι φυσικός, έτσι, δηλαδή όσο το δυνατόν. Το φυσικός είναι και αυτό μεγάλη κουβέντα. Έχει ένα ολόκληρο... Ανάλογος τι θέλεις να πετύχεις, πες. Η προετοιμασία για μία βουτιά έχει, έχει στάδια. Δεν αναπνέω σε όλα τα στάδια με τον ίδιο τρόπο. Και υπάρχει λόγος, ας πούμε. Εκμεταλλεύομαι τη φυσιολογία του οργανισμού και για να έχω το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αυτό ήταν το δεύτερο hot θέμα. Δηλαδή, οι πρώτοι ψήφισαν όλοι στις εξισώσεις. Και το αμέσως επόμενο που ψήφισε ο κόσμος ήταν αναπνοές, εισπνοές, εκπνοή κτλ. Πριν και μετά τη βουτιά. Δηλαδή, τι κάνουμε ουσιαστικά πριν τη βουτιά. Και τι κάνουμε μετά την κουτιά, τα βασικά, ας πούμε, μια σωστή εισπνοή-εκπνοή. Μια σωστή διαδικασία, βασικά, να το πω έτσι. Ωραία. Όσο το δυνατόν πιο λιτά, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να αναλύσεις ολόκληρη τη φυσιολογία, ας πούμε, του σώματος και τι μας συμβαίνει όταν καταδυόμαστε, αλλά τα βασικά, τα πολύ βασικά. Επειδή σαφώς, ας πούμε, αυτό το κάνουμε για να δώσουμε κάποια tips, ας πούμε, κάποιες κατευθυντήριες. Όπως πολύ σωστά λες, δεν γίνεται να εξηγήσεις τώρα μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα την όλη διαδικασία και το καθεξής, ούτε τους λόγους, ας πούμε, για τους οποίους πρέπει να το κάνεις έτσι. Κατάλαβα. Απλά να πούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε τον υπεραρισμό. Αυτό είναι διαροπάλου. Άρα όχι υπερβολές, όχι υπερβολές στις αναπνοές μας κτλ. Ναι. Ακριβώς. Πρέπει οπωσδήποτε να έχω αναπνεύσει ήρεμα. Και χρησιμοποιούμε, για να μην τα λέω κι εγώ έτσι γενικά, μπορεί δηλαδή και στην ουσία του πράγματος, χρησιμοποιούμε κάτι το οποίο λέγεται τριγωνική αναπνοή ή τετραγωνική αναπνοή, μπορεί να το ακούσει κανείς. Το οποίο τι κάνεις, εκμεταλλεύεσαι με πολύ μεγάλη προσοχή. Και εδώ μπαίνει δηλαδή η καθοδήγηση ενός δασκάλου, ας πούμε, εκμεταλλεύεσαι κάποια στοιχεία της φυσιολογίας, έτσι ώστε χρησιμοποιώντας την αναπνοή ως εργαλείο να κατεβάσεις τους σφαλμούς της καρδιάς και να προετοιμαστείς καλύτερα, να είσαι πιο ήρεμος και με πιο σωστά προετοιμασμένος, ας πούμε, ώστε να ξεκινήσεις μια ελεύθερη κατάδυση. Και για να μην τα αφήνω έτσι πάλι σε γενικότητες, ας πούμε, να πούμε ότι, ή μάλλον να σε ρωτήσω εσένα, έχεις κάνει κάποιο καρδιογράφημα πρόσφατα? Όχι. Να κάνεις. Ευχαριστώ, θα κάνω. Τώρα που μου το λες εσύ. Να κάνεις, είναι σημαντικό. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι αν κάνει κάποιος, ας πούμε, ένα καρδιογράφημα ή αν πάρει τους καρδιακούς παλμούς, θα δεις ότι ποτέ δεν είναι... λέμε, ξέρω, 60 παλμούς το λεπτό. Ναι. Δεν είναι 60. Δεν έχεις δηλαδή αυτή τη σταθερή, ας πούμε, αρρύθμιση, το 60. Αλλά έχει κάποια πάνω και κάτω. Έχεις δηλαδή, πηγαίνει 58, 59, 62, 61, 58, 58. Σκαμπανεβάσματα. Ναι. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα που λες και εσύ,
αν τα παρατηρήσει κανείς, έχουν να κάνουν, ματσάρουν ας πούμε, έχουν να κάνουν με την αναπνευστική φάση στην οποία βρίσκεσαι. Δηλαδή το peak είναι στην εισπνοή και το προς τα κάτω ας πούμε, το ναδύρ ας πούμε, αυτών των αριθμών είναι στην εκπνοή. Ναι. Έχοντας εμείς αυτό το κομμάτι της φυσιολογίας στο μυαλό μας, να μην μπούμε στη διαδικασία να εξηγήσουμε ποιος είναι ο μηχανισμός και τι, ας πούμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Χωρίς να αλλάξουμε την παροχή του αέρα στη μονάδα του χρόνου, χωρίς να υπεραριστούμε δηλαδή, παίρνουμε εισπνοές με ένα χρονικό μοτίβο και κάνουμε εκπνοές πιο μακρόσιτες, πιο μεγάλες. Δηλαδή, για να εκμεταλλευτούμε την πτώση των παλμών, Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Δηλαδή κάνεις, ας πούμε, εισπνοή σε 3 δευτερόλεπτα που λέει ο λόγος, τώρα είναι ένα τυχαίο νούμερο, και κάνεις εκπνοή σε 5, 6, 7. Εντάξει, το οποίο αυτό, σας ξαναλέω για να το κλείσω λιγάκι, λέγεται τριγωνική αναπνοή, εντάξει. Και ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα της φυσικής κατάστασης, της ηλικίας, της εμπειρίας κτλ. Της νοοτροπίας, ας πούμε, έχει διαφορετικό μοτίβο. Οπότε, με τη βοήθεια, ξαναλέω, ενός εκπαιδευτή και μιας σωστής καθοδήγησης, βασικά, ας αφήσουμε τον εκπαιδευτή απ' έξω, μιας σωστής καθοδήγησης, μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει αυτό το μοτίβο και να έχει όλα τα ωφέλη αυτής της διαδικασίας. Okay. Ωραία. Και κατά την έξοδο από το νερό πάλι, σωστό, πρέπει να φροντίσουμε να πάρουμε άμεσα οξυγόνο, έτσι. Παίρνοντας γρήγορα, φαντάζομαι, εισπνοές, δηλαδή βγαίνουμε και για να μην πάθουμε οτιδήποτε θα μπορούσαμε να πάθουμε, εισπνέουμε, παίρνουμε μεγάλες εισπνοές. Δηλαδή, πώς το προσεγγίζεις σαν... Λοιπόν... Δεν θέλω να σε βάλω σε πολύ... Όχι, όχι. Θα αναγκαστώ να σου πω δύο πράγματα, ναι, ας πούμε, τώρα. Ο οργανισμός έχει την ικανότητα, έχει τα εργαλεία, μάλλον για να το πω καλύτερα, να αναγνωρίζει και την ποσότητα του αέρα που έχει μέσα του και την ποιότητα του αέρα που έχει μέσα του. Okay. Λοιπόν, οπότε, αν εγώ βγαίνοντας μπω σε μια διαδικασία να κάνω γρήγορες εκπνοές και εισπνοές, αυτό ο οργανισμός λόγω ποσότητας, την εκπνοή ας πούμε, τη μεγάλη εκπνοή, τη μεγάλη αποβολή ποσότητας ας πούμε, θα την αναγνωρίσει ο οργανισμός και αυτό μπορεί να μου οδηγήσει σε αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που νομίζω. Δηλαδή εγώ βγάζω για να πάρω καθαρό αέρα, αλλά το γεγονός ότι τον βγάζω απότομα θα με οδηγήσει στον άποδο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αντίστοιχα, ας πούμε, την ποιότητα του αέρα που έχω μέσα, ας πούμε, πρέπει να φανταστούμε ότι θέλω να τη βελτιώσω μεν, αλλά δεν λέγομαι να τη βελτιώσω και στα επόμενα 3 δευτερόλεπτα, στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα. Έτσι κι αλλιώς έχω βγει και είμαι εντάξει. Ειδικά αν δεν έχω υπεραριστεί, το πολύ πολύ να νιώθω λίγο περισσότερη δυσφορία λόγω του διοξιδίου που έχω. Όχι, δεν είμαι σε επικίνδυνη κατάσταση, εντάξει. Οπότε αυτό που με ενδιαφέρει να κάνω είναι να αυξήσω το επίπεδο του οξυγόνου που έχω μέσα μου και όχι ντε και καλά να αποβάλω με μανία το διοξίδιο για να νιώσω καλύτερα. Οπότε με λίγα λόγια για να ξανακαταλήξουμε σε κάτι συγκεκριμένο, αυτό που κάνουμε είναι κάτι το οποίο λέγεται hook breath, το οποίο παίρνω κάνω μια παθητική εκπνοή, δηλαδή βγάζω ό,τι βγαίνει, συζητάμε για τις αναπνοές μετά τη βουχιά. Μετά τη βουχιά, ναι. Βγάζω ό,τι βγαίνει παθητικά χωρίς να σμπρώχνω ενεργητικά, εντάξει, και παίρνω καινούριο αέρα και τον κρατάω ελάχιστα, δηλαδή για ένα δευτερόλεπτο, δύο δευτερόλεπτα. Και ξανά παθητική εκπνοή και ξανά εισπνοή και την κρατάω. Το κάνω αυτό 3-4 φορές και μετά αναπνέω κανονικά. Okay, ωραία. Λοιπόν, μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος ο Black Lamour. Καλησπέρα, λέει. Εγώ έχω ακόμα και μετά από μία ώρα φτάσει για εμετό. Και μια μέρα, λέει, με χάλια μετά. Δεν θέλω να σταματήσω την αγάπη μου. Είμαι ερωτευμένος με το ψάρεμα. Τι μπορώ να κάνω, έχει πρόβλημα το φίλος. Είναι καψούρης με το ψάρο τούφεκο και έχει τάση για εμετό. Είδες, έχει τα ίδια συμπτώματα με ένα ερωτευμένο. Αυτό είναι δείγμα. Δεν είναι ο μόνος καψούρης εδώ πέρα. Έτσι. Βλέπω εδώ τις καρδούλες, είναι πολύ καψούριδες. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι εντάξει, τώρα πρώτα απ' όλα καλούμε να δώσω
απαντήσεις για πράγματα τα οποία ξεσκάνω και εγώ υποθέσεις. Μπράβο, ναι, να το πούμε αυτό, ότι παιδιά, λέγοντας απλά ότι παθαίνετε κάτι, δεν είναι, δεν μπορεί και ο Μανώλης, ας πούμε, δεν είναι γκουρού, να καταλάβει ακριβώς τι έχετε. Σίγουρα κάποια πράγματα θέλουν παρακολούθηση, μπορεί να θέλουν ιατρική παρακολούθηση, μπορεί να θέλουν... τέλος πάντων μια συχνότητα φαινομένων για να αρχίσεις να διασταυρώνεις και να απορρίπτεις καταστάσεις. Εντάξει, αν έχεις κάτι υπόψη σου, ας το λες. Αλλιώς το προχωράω. Δεν γενικότερα αυτή η, πώς θα το πω, η αίσθηση για εμετό, ας πούμε, και αυτή, αυτά τα συμπτώματα, ας πούμε, σε οδηγούν 100% να σκεφτείς ότι κάτι έχει να κάνει με το, με το λαβύρινθο και το κοχλία εκεί μέσα, δηλαδή είναι στο έσω αυτή. Ναι. Το οποίο αυτό, αυτό που οφείλω να πω τώρα, δηλαδή, ας πούμε, είναι ότι για μένα είναι ξεκάθαρο ότι έχει να κάνει κάτι με εκεί. Θα μπορούσε να είναι πάλι η αιτία να προέρχεται από διάφορα ζητήματα. Αλλά το νούμερο ένα πράγμα που πρέπει να κάνει αυτός είναι πολύ απλά να επισκεφθεί έναν εξειδικευμένο ορειλά και να τον καθοδηγήσει. Αν δεν είναι κάτι που προέρχεται από κάποια παθογένεια, από κάποιο κακοχειρισμό ή οτιδήποτε τέτοιο, τότε θα μπορούσε να έχει απλά μία ευαισθησία στο σύστημα αυτό, το οποίο... Εντάξει, okay, δεν είναι και κακό, μην τρελαθούμε. Εντάξει, όπως εγώ, ας πούμε, μπορεί να είμαι κοντός, ο Μπάμπης, πώς τον λένε. Είναι ο Black Lamour, είναι αυτός. Black Lamour. Τι να κάνουμε, του άρεσε το ξενικό εδώ. Λοιπόν, ο Black Lamour που λέει ο λόγος μπορεί να έχει θέμα, ας πούμε, με το έσω αυτή. Μάλιστα. Οπότε, ρε παιδί μου, τι να πούμε. Δεν είναι σαν να λέμε ότι κάποιος ζαλίζεται εύκολα. Οκ. Okay. Ναι, οκ. Okay. Ναι. Συμβαίνει και αυτό. Ε? Συμβαίνει και αυτό και μάλιστα θα μπορούσε η λύση του δηλαδή να είναι, ξέρω εγώ, να παίρνει μισή λαμαμίνη για παράδειγμα. Ναι. Δηλαδή, το έχω δει και αυτό το έργο. Δεν είναι... Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά okay. Όπως και να έχει... Όπως και να έχει πρέπει να το ψάξει όπως ιατρικά. Και να έχει, έτσι. Ναι, σε έναν οριλά. Δηλαδή τώρα κάνουμε πολύ... Ωραία. Ρωτάει ο Κώστας ο Ρόντος, σε θέμα φαγητού, τι θα ήταν καλύτερο να ακολουθήσουμε όταν ξέρουμε την επόμενη μέρα ότι θα πάμε για ψάρεμα. Θα σου πω, γενικότερα, ελαφρύ φαγητό, πλήρες φαγητό, δηλαδή όχι μόνο αυτό το κλασικό που λέμε μόνο μακαρόνια, παιδιά, τα μακαρόνια αγγίζουν τα όρια, τι να πω, του σκουπιδιού. Okay. Σίγουρα θέλεις υδατάνθρακες οι οποίοι να είναι αργής αποδέσμευσης, δηλαδή φάε μακαρόνια ολικής, αν είναι το ζήτημά σου τα μακαρόνια. Okay. Σίγουρα να αποφύγεις τα γαλακτοκομικά, γιατί και ειδικά τα άσπρα γαλακτοκομικά, τα οποία έχουν μια τάση να κάνουν υπερπαραγωγή βλένες, ας πούμε. Οπότε καλύτερα μην φας πίτσα, ας πούμε, το προηγούμενο βράδυ. Τυριά, εκτός... ιστορίες, τέτοια πράγματα, ναι. Ναι, και μετά... Μας τα απέκλεισες όλα, Μανώλη. Πιτόγυρα φαντάζομαι δεν μπορούμε να φάμε. Γιατί δεν μπορείς, μια χαρά μπορείς. Μπορείς να φας μια πιτούλα. Θα μου πεις τώρα για ζωικά λύπη, για τέτοια, τι μας μένει. Γενικά, έφυπτα πράγματα. Έφυπτα πράγματα. Πρώτα τα λαχανικά, ας πούμε, και τέτοια πράγματα, αυτά τα ξενέρωτα. Όχι, ξέρεις τι λέω. Σωστό. γενικά, επειδή μου σου λέω να φας ανθρώπινα, καταλαβες. Αυτό που υπάρχει μια... Αυτό που ονομάζουμε υγιεινή διατροφή. Εντάξει, δεν σου λέω να μην φας κρέας ή μην φας... μην φας, φίλε, πατάτες τηγανητές με σάλτσες από πάνω. Πατάτα βραστή. Φάει, ξέρω εγώ, ένα φαγητό, ένα λαντερό. Φάει κάτι δηλαδή πιο έχει... απλό, ας πούμε, πιο απαλό, ναι. Που να, έχει, που να έχει αξία, καταλαβαίνεις. Γιατί γενικότερα, ας πούμε, ειδικά οι πιο νέοι σε ηλικία έχουν την τάση, επειδή τους συγχωρεί πολύ το σώμα τους, έχουν την τάση και αυτοί να νομίζουν ότι θα είναι πάντα έτσι. Ας πούμε. Ότι είναι, θα είναι πάντα έτσι. Ναι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, λέει εδώ η Ηλίας ο Τσίφας, πόσο ευχάριστος άνθρωπος και πόσο θετική ενέργεια. Για μένα, λες, Ηλία, ευχαριστώ να σε καλά. Όχι, παιδιά, όντως ο Μανώλης, με το που ήρθε, τι να σας πω τώρα, εγώ που είμαι πάρα πολύ αγχωμένος άνθρωπος και με έκανε κατευθείαν και ένιωσα πάρα πολύ καλά. Άκης Γιανακόπουλος, καθαρισμός συγμωρίων με φυσιολογικό ορό ή με αλατόνερο από τη μύτη το συστήνει ή με ένα μπαλονάκι που πουλάνε. Το μπαλονάκι δεν είναι για καθαρισμούς, το μπαλονάκι είναι για να
αν συζητάμε για το Otopent, ας πούμε, ή αυτού του τύπου τα πράγματα, αυτό έχει εφευρεθεί για να στέλνουν αέρα τα παιδάκια, ας πούμε, που δεν μπορούν, να στέλνουν αέρα στο μέσο αυτή, γιατί δημιουργούν εσωτερικές οντίθετες. Αυτό. Δεν έχει να κάνει με καθαρισμούς, δηλαδή, το μπαλονάκι. Τώρα, για τους άλλους καθαρισμούς με ορό, αλατόνερο κτλ., αυτά γενικώς βοηθούν στην υγεία του βλενογόνου και του συστήματος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι καθαρίζουν μηχανικά, ας πούμε, το σύστημα. Αλλά δεν τα προτείνουμε την ίδια μέρα της κατάθεσης, δηλαδή ως πρακτική τις προηγούμενες μέρες, okay, ναι, αλλά δεν τα προτείνουμε την ίδια μέρα της κατάθεσης, γιατί αυτά, το ναυραχείο βλενογόνος, προκαλεί υπερέκριση βλένας. Και δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Okay, άρα φυσιολογικός ορός μάλλον είναι το πιο αγνό, το πιο... Ναι, και όλα αυτά του τύπου, τα φυσιομέρ και τα λοιπά. Φυσιομέρ και τα λοιπά, σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε για θαλασσινό νερό, το πήρα από τη θάλασσα ή από κάποιο μέρος που δεν... Όχι, ε. Όχι. Μάλιστα. Ούτε το αλατόνερο μάλλον είναι πολύ αυτό που λέγαμε φιλικό προς... Ναι, ναι, θα ερεθίσει τη μύτη, θα κάνει... Ξέρεις τι, αλατόνερο. Τώρα μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες. Με τι συγκέντρωση? Ό,τι μπορεί ο καθένας. Και τι θερμοκρασία. Ένα κουτάλι. Κατάλαβες. Σούπας ο ένας, ένα κουτάλι. Δηλαδή τώρα, ναι, να πούμε, αλλά το νερό γενικά είναι σαν να λες... Άρα, προτινόμενα πράγματα από το φαρμακείο, έτσι, ή φυσιολογικό ορό και τα λοιπά. Ήπια πράγματα. Δηλαδή, ήπια πράγματα, ναι, 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 όχι ακρότητες. Ωραία. Ο Νίκος ο Μαρίνος λέει, τι ανάσεις παίρνεις πριν την βουτιά, να το θίξεις, λέει, το θέμα, γιατί πολλά παιδιά κάνουν υπερατισμό, το απαντήσαμε πριν, είμαστε μπροστά. Συγγνώμη λίγο, ναι, εδώ, γι' αυτό, επειδή δεν το ανέφερα προηγουμένως, εννοείται ότι δεν έχει σημασία να πηγαίνεις ριχά. Για κάθε κατάδυση πρέπει να είσαι 100% προετοιμασμένος, σαν να πας να κάνεις τη μεγαλύτερη κατάδυση της ζωής σου, έτσι. Δεν πάει να βουτήξεις και 20 πόντους, που λέει ο λόγος. Δεν έχει, έλα μωρέ, μισό μέτρο, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. Άρα ο οργανισμός χρειάζεται την ίδια αντιμετώπιση, είτε βουτάμε στα 5 μέτρα. Ναι, ναι, ναι. Και ίσα αυτό που λέγαμε και πριν, είναι ότι καμιά φορά καταπονούμαστε και παραπάνω. Λίγο η υπερβολική άνοση, τα βάρη. Ναι, ναι, ναι. Είναι challenging το ρηχό γενικότερα. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ο Κωνσταντίνος Σοκάχη, αν υπάρχει κάποιο όριο στην ώρα που θα διαρκέσει το ενεργό ψάρεμά μας. Μπορεί να κλείσω, εγώ λέω, 8 ή και 10 ώρες το ψάρεμά μου, εννοείται με νερό και με κάποια μπάρα δημητριακών ενδιάμεσα. Απλά ρωτάω γιατί κάποιοι μου λένε ότι δεν κάνει τόσο πολύ ώρα οργανικά. Δεν κάνει, ας πούμε, να ψαρεύει 8 και 10 ώρες. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ καμιά φορά έχει τύχει να ψαρέψω 10 και 12 ώρες και κάτι ακραία νούμερα. Τι λες γι' αυτό, ποια είναι η άποψή σου? Κοίταξε, και εγώ το έχω κάνει και πολλοί από εμάς το έχουμε κάνει και η αλήθεια είναι, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το ζήτημα είναι αν το αντέχεις οργανικά. Αν το πάρουμε από άποψη δραστηριότητας, όποιον και να ρωτήσεις, ας πούμε, για οποιοδήποτε είδους δραστηριότητα, δεν θα σου πει πήγαινε να κάνεις ένα μαραθώνιο κάθε μέρα, που είσαι τρελός. Ναι. Ναι. Βέβαια δεν είναι η ίδια καταπώνηση, αλλά όπως και να έχει, αυτό που πρέπει να ξέρει ο φίλος και όλοι, ας πούμε, εμείς, είναι ότι στη θάλασσα γενικότερα μας συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε εύκολα και καταπονούμαστε χωρίς να παίρνουμε χαμπάρι. Οπότε θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές θέλει να είμαστε προσεκτικοί, δεν θέλει να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες τόσο μεγάλης, πώς θα το πω, χρονικής διάρκειας ή τέλος πάντων κάπως να φροντίζουμε, αν είναι να μπούμε σε κάτι τέτοιο, να φροντίζουμε να έχουμε προστατεύσει τον εαυτό μας, να έχουμε κάνει, πώς θα το πω, να έχουμε ξεκουραστεί, να έχουμε κοιμηθεί, να είμαστε καλά φαγωμένοι, να έχουμε το νερό μας, την μπάρα δημητριακών που λέει ο φίλος και το καθεξής. Κάποια στιγμή κάποιος είδα ότι έθεσε στην ομάδα όταν έκανα τη δημοσκόπηση για το τι ενδιαφέρει τον κόσμο κτλ. Είδα κάπου, έγραψαν και κάτω και για τον ύπνο. Και η αλήθεια είναι ότι ο ύπνος, το έχω παρατηρήσει και εγώ σε μένα, παίζει τεράστιο ρόλο στο ψάρο του Φέκο, έτσι. Και σε αυτό που λέει τώρα ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Προφανώς λοιπόν, άμα δεν έχεις κοιμηθεί καλά,
δεν είσαι και για. Δηλαδή θα πήγαινε να τρέξει ένα μαραθώνιο αν ήσουν άϊπνο. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Έτσι είναι. Και μάλλον το ίδιο είναι και με το αν ήσουν ανιστικό, αν ήσουν αφυδατωμένο. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, Κωνσταντίνε, μάλλον για να αντέξει πολύ ωραίο ψάρεμα πρέπει να έχει χτίσει πιο πριν. Όχι την ίδια μέρα. Και ακριβώς. Μάλλον ούτε και την ακριβώς προηγούμενη έτσι ωριακά. Ακριβώς. Θέλει δηλαδή γενικότερα θέλει να τον προσέχουμε τον εαυτό μα. Ξέρω ότι, okay, αυτό ακούγεται έτσι ως ευχολόγιο, ας πούμε, και ως, τι να πω, μια γενικότητα. Είναι κλισέ έκφραση, δηλαδή, είναι συνηθισμένη. Ναι, αλλά, παιδιά, είναι το τι, αν θέλετε να ψαρέψετε για πολλά χρόνια, εγώ προσωπικά θέλω, αν θέλετε να συνεχίσετε να ψαρεύετε για πολλά χρόνια, ας πούμε, και να το ευχαριστιέστε και να είναι μια διαδικασία η οποία θα σας προσφέρει εκτός από το ψάρι, ας πούμε, και άλλα θετικά πράγματα, πρέπει να τον προστατεύσετε τον εαυτό σας. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Okay. Συνεχίζω με τις ερωτήσεις. Ο Μπάμπης ο Παυλάκης προφανώς συνεχίζει την προηγούμενη ερώτηση και λέει «Εξισώνω τη μάσκα φυσώντας από τη μύτη». Προφανώς. Από τα μάτια σίγουρα δεν θα περάσει αέρας. Μην το λες αυτό, γιατί υπάρχει ένας πόρος, λέγεται ρινοδακρικός πόρος, ας πούμε, που εν δυνάμει περνάει κάποιες φορές αέρας, σε κάποιες περιπτώσεις. Okay. Εντάξει, μην πάρουμε σε, ναι, εντάξει, φαντάζομαι σε πολύ μικρό, πολύ πολύ μικρό τέτοιο. Ωραία. Ο Πάνος ο Νικολέτος ρωτάει ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να κάνω πριν από τη βουτιά, όχι μόνο για θέμα απόδοσης, αλλά πάνω απ' όλα για θέμα ασφάλειας. Είναι γενική ερώτηση, προφανώς συμπεριλαμβάνει και τα κομμάτια που είπαμε πριν της αναπνοής. Αν έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό, καλώς, αλλιώς είναι το προχωράμε. Πολύ γενικό, δηλαδή είναι σαν να ρωτάς πώς θα οδηγείς στο αμάξι. Πώς θα οδηγείς, ξέρω. Προφανώς θα εννοεί αναπνέω σωστά, χαλαρώνω και βουτάω. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο, φαντάζομαι. Δηλαδή πολύ, πολύ γενικές οδηγίες χρήσης. Είναι τεράστιο το θέμα. Αυτό το συζητάμε, σίγουρα. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι το εξής, ότι μην ψάχνετε να βρείτε, μην ψάχνετε να ανακαλύψετε τον τροχό. Δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Αυτό που υπάρχει είναι σύνεση, υπάρχει ομαλή προσέγγιση, ας πούμε, και λογική. Γενικότερα σε αυτό που κάνουμε είναι ότι, εντάξει, αν μπορώ να δανειστώ έτσι μια λίγο πιο λαϊκή φράση, ας πούμε, είναι ότι μαζεύεις ό,τι είναι τσάμπα. Δηλαδή, δεν κάνεις υπερβολές, δεν το παίζεις μάγκας, πρέπει να ξέρεις ποια είναι η θέση σου, ας πούμε, ότι δεν είσαι θαλασσινό on και ούτω καθεξής. Δηλαδή, λογική. Λογική, λογική. Αυτό. Okay. Ωραία. Ο Ηλίας ο Αγγελής λέει «Καλησπέρα, κάποιες φορές μετά από κάποιες βουτιές, λίγο πιο βαθιά τυχαίνει να με πιάνει ένα κάψιμο στο λαιμό ή ένα ρέψιμο, τι μπορεί να γίνεται». Αν έχει αίσθηση καψίματος και το ρέψιμο θα μπορούσε να, πώς θα το πω, να οδηγήσει, ας πούμε, τη σκέψη προς αυτό που θα πω τώρα, αλλά υπάρχει σοβαρά μεγάλη πιθανότητα να έχει παλινδρόμηση. Γαστρικά, υγρά. Ναι, ναι. Και ειδικά με το κεφάλι προς τα κάτω, ας πούμε, που είμαστε εμείς. Κάψιμο στο λαιμό και ρέψιμο. Ένα γαστρεντερολόγο 100%. Okay. Γιατί αυτό μπορεί να είναι ένδειξη και για άλλα γαστρεντρολογικά θέματα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι. Άρα το ψαρτούφεκο από μόνο του, η κατάδυση από μόνο της δεν αρκεί για να σου προκαλέσει τέτοια προβλήματα, εκτός και αν φας κάτι πολύ ακραίο. Ναι, ναι, θα μπορούσε δηλαδή να είναι κάτι απλό από το τι έφαγα, ας πούμε, πριν μπω στο νερό, μέχρι που να μην το σηκώνει ο οργανισμός μου, ας πούμε, πολύ εύκολα. Μέχρι κάτι που να θέλει, ξέρω εγώ, μια διαχείριση, ας πούμε, ιατρικού τύπου. Όπως και να έχει αυτό. Το συζητάς με ένα γαστρεντερολόγο, ένα ραντεβού, δηλαδή δεν είναι κάτι που επηγεί τώρα, αλλά αφού το έχει εντοπίσει, γιατί να τα αφήσει, ας πούμε. Okay, ωραία. Κυριάκος Σταθάκης ρωτάει, καλησπέρα σε όλους, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Εξισώνω κανονικά, αλλά έχω κάποια τριξίματα στα αυτιά, σαν να λάδω την πόρτα. Okay. Τι μπορεί να είναι... Εξισώνει, άρα ναι.
προσπάθησα να το κάνω λίγο συνειρημό. Ναι. Άρα υπάρχει ένας ήχος, ας πούμε, σαν να τρίζει κάτι από τα αυτιά του. Αυτό έχει να κάνει με τον αέρα, συνήθως δηλαδή, έχει να κάνει με τον αέρα που περνάει στην ευσταχιανή. Να μην πω σε πολλές λεπτομέρειες, ας πούμε, αυτό που θα έλεγα είναι ότι απλά κάνει λίγο πιο συχνές εξισώσεις. Πιο νωρίς, πριν αρχίσει να... Ακριβώς. Mm-hmm. Με το, δηλαδή, χωρίς να αφήσει μεγάλα χρονικά διαστήματα από εξίσωση, έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει κάτι. Ίσα-ίσα καλύτερα είναι να κάνεις συχνές εξισώσεις από το να κάνεις... Εξοδεύεις πιο πολύ αέρα όμως, πιο... Όχι. Δεν κάνεις οικονομία, όχι. Θα το πούμε, θα το πούμε, θα σου πω λίγο να τελειώσουμε το φιλμ. Οπότε, το όνομά του δεν το θυμάμαι. Είναι ο Κυριάκος. Ωραία, Κυριάκο, κοίταξε να κάνεις λίγο πιο συχνές εξισώσεις και κατά πάσα πιθανότητα θα σε βοηθήσει αυτό το πράγμα. Okay. Να πούμε για τον, ναι. Για τη συχνότητα. Πάλι δεν είναι κάτι το οποίο το ξύπνησα το πρωί και το σκέφτηκα, ας πούμε, και αυτό το προτείνει η φυσική και η φυσιολογία, δηλαδή είναι οι επιστήμες που το προτείνουν και είναι συγκεκριμένα. Mm-hmm. Αυτό που κάνω εγώ με την εξίσωση είναι ότι σμπρώχνω αέρα στο μέσο αυτή με σκοπό να ισορροπήσει το τυμπανό μου, να πάρει την αρχική του θέση. Σωστά. Ναι, σωστά. Ωραία. Το πόσο αέρα θα βάλω εκεί μέσα, ο αέρας πάνω που πρέπει να βάλω, έρχεται για να καλύψει το κενό του όγκου που δημιουργήθηκε από λόγω της πίεσης, ας πούμε, που μίκρινε ο αέρας που είχε μέσα. Συμφωνούμε? Mm-hmm. Σωστά, ναι. Άρα δηλαδή βάζω μια ποσότητα για να καλύψει το κενό. Το κενό αυτό που δημιουργήθηκε, η διαφορά μάλλον δεν είναι κενό, η διαφορά αυτή που δημιουργήθηκε... Της πίεσης. Του όγκου. Του όγκου. Η διαφορά αυτή του όγκου που δημιουργήθηκε εξαιτίας της διαφοράς της πίεσης επειδή μετακινήθηκα στη στήλη του νερού. Mm-hmm. Συμφωνούμε? Σωστά. Άρα το πόσο θα μικρύνει ο αέρας αυτός που υπάρχει εκεί μέσα σε όγκο έχει να κάνει με τη μεταβολή της πίεσης, με το πόσο μετακινήθηκα. Άρα παίζει ρόλο και το πόσο γρήγορα καταδύομαι εκείνη την ώρα? Όχι. Είναι η μετακίνηση. Πόσο μετακινήθηκα. Γενικά η μετακίνηση. Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Όχι γενικά, ειδικά. Πόσο γενικά μετακινήθηκα δηλαδή. Δεν mm-hmm. έχει να κάνει με το αν πήγα γρήγορα ή αν έβαλα τον αέρα, ας πούμε, που έλειψε με ένα χειρισμό ή με δύο χειρισμούς ή με 10 χειρισμούς. Ο αέρας δηλαδή είναι συγκεκριμένη ποσότητα. Και έχει να κάνει μόνο με τη διαφορά της πίεσης. Οπότε εμένα με συμφέρει να τον βάλω με περισσότερους χειρισμούς μέσα τον αέρα, γιατί πολύ απλά είναι πολύ πιο ήπια διαδικασία. Μου δημιουργεί λιγότερα θέματα και mm-hmm. όχι μόνο μου δημιουργεί, με προστατεύει από πολλά θέματα που μπορεί να δημιουργηθούν. Οπότε χίλιες φορές να κάνω εξισώσεις με το παραμικρό βάρος που αισθάνομαι, ας πούμε, στα αυτιά μου, και σε καμία περίπτωση πόνο, δηλαδή δεν το αφήνω να... δεν τραβάω την εξίσωση τους ώστε να νιώσω πόνο. Mm-hmm. Χίλιες φορές να κάνω δηλαδή περισσότερες, πιο συχνές, μικρές ήπιες εξισώσεις, παρά να κάνω μία μεγάλη τραβηγμένη στο τέλος. Okay. Ωραία. Είναι σε αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν πρέπει να καταπονούμε γενικότερα το όλο σύστημα και να προλαμβάνουμε, ας πούμε, την πίεση. Ακριβώς. Ο Χρήστος ο Ριτσίνιας λέει: καλησπέρα σε όλους. Όλοι χρειαζόμαστε ζευγάρι για το ψάρεμα. Ποιο είναι τελικά το ιδανικότερο ζευγάρι για έναν ψαροκυνηγό? Αυτό είναι καλή ερώτηση. Το ιδανικότερο ζευγάρι για έναν ψαροκυνηγό είναι αυτό με το οποίο μπορείς να συνεννοηθείς, με το οποίο υπάρχει κοινώς αποδεκτή, ας πούμε, προσέγγιση των πραγμάτων. Και υπάρχει σεβασμός. Αυτό, ο σεβασμός. Δηλαδή, όπως σε όλες τις σχέσεις, ας πούμε, έτσι και mm-hmm. σε αυτό ακόμα περισσότερο, ας πούμε, γιατί εδώ παίζεται και η ζωή μας, η ζωή μας ακριβώς. Mm-hmm. Πρέπει να μπορείς να συνοηθείς με τον άλλον. Αν δεν μπορείς να συνοηθείς, δεν πάει να είναι ο καλύτερος ψαρδοφυκάς του πλανήτη, δεν πάει να είναι, ξέρω εγώ, τι να πω, ο Θεός ο ίδιος, δεν κάνει για σένα τόσο απλά. Άρα δεν είναι θέμα δυνατοτήτων, είναι θέμα ανθρώπου, έτσι. Δηλαδή είναι πρωτίστως θέμα ανθρώπου. Ναι. Πρωτίστως θέμα ανθρώπου. Πρέπει να έχουμε τις ίδιες δυνατότητες όμως με τον άνθρωπο που βουτάμε μαζί. Αυτό είναι λίγο παγίδα. Το λέω γιατί το ακούω και το λέω και εγώ καμιά φορά, ότι τουλάχιστον παιδιά να έχετε τις ίδιες δυνατότητες. Κι όμως, οι άνθρωποι που εξελίσσονται πολλές φορές είχαν κάποιον δυνατότερο δίπλα τους. Οπότε, όταν λες σε κάποιον να έχεις κάποιον όμοιό σου δίπλα,
Λίγο τον παγιδεύεις να του λες ότι μείνε εκεί σε αυτό το βάθος που είσαι, μην εξελίσσεσαι, ας πούμε, κάπως έτσι. Γιατί το ζευγάρι πολλές φορές μας εξελίσσει κιόλας. Να πάμε με ένα πάρα πολύ καλό, μας δημιουργεί ένα αίσθημα έτσι σιγουριάς και μάλλον ή και με τις γνώσεις του έτσι μπορεί να μας βοηθήσει να πάμε και να γίνουμε και καλύτεροι. Και σε ψαροκυνηγή και σαν ελεύθερη βίδαση. Θα σου πω. Ούτε οι γνώσεις από μόνες τους είναι πανάκια, ούτε οι επιδόσεις. Εγώ θα σου έλεγα ναι, πρέπει να έχεις έναν ο οποίος να είναι όμοιος και σένα, αλλά θα σου έλεγα στην οτροπία. Γιατί αν έτσι και αλλιώς εξορισμού δεν μπορούν να είναι δύο άνθρωποι ολόιδιοι, εντάξει, ούτε μπορούν να είναι όλες τις μέρες ίδιοι. Αλλά αν υπάρχει κατανόηση, αν υπάρχει θέληση να βοηθήσει ένας τον άλλον, αν υπάρχει, πώς να πω, η προσέγγιση ότι να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτεροι, αυτοί οι δύο άνθρωποι θα καταλήξουν, ας πούμε, μέσω των διαδικασιών που θα περάσουν και της ευκαιρίας που θα έχουν να περάσουν χρόνο και να ζήσουν πράγματα μαζί, θα έχουν την ευκαιρία, ας πούμε, να εξελιχθούν και οι δύο. Και ο καλός, ναι μεν, μπορεί για κάποιους λόγους να είναι καλός, αλλά αν δεν ακούσει και αυτά που έχει να πει ο κακός, κακός εννοώ ο λιγότερο καλός. Ναι, ναι, ο λιγότερο καλός, ναι. Δεν πρόκειται το ίδιο να εξελιχθεί. Δηλαδή, αν αυτός δεν προσπαθήσει να βοηθήσει, ας πούμε, το φίλο του να γίνει καλύτερος, μέσα από τη διαδικασία αυτή της μάθησης και της προσπάθειας για διατύπωση, ας πούμε, των πραγμάτων που θα βοηθήσουν το φίλο του, θα γίνει και ίδιος καλύτερος. Γίνεται και ο ίδιος καλύτερος, έτσι. Ναι. Μπράβο. Πολύ ωραίο αυτό, πολύ όμορφο. Ο Ηρακλής Καλεντάκης λέει: καλησπέρα σας, μια ερώτηση. Μετά τα 12 μέτρα περίπου μέχρι τα 14-15 νιώθω μια έντονη πίεση στο αυτί μου, το δεξί, όταν κατέβω κατακόρυφα. Αν κατέβω πλάγια και όχι κατακόρυφα, δεν έχω πρόβλημα. Τι μπορεί να είναι? Πλάγια προφανώς είναι λοξά. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να είναι από μία δυσμορφία, ας πούμε, της ευσταχιανής μέχρι κακό χειρισμό, γιατί και περισσότερο πιστεύω στον κακό χειρισμό, κακό χειρισμό της εξίσωσης, έτσι. Ναι. Κακή διαχείριση του αέρα, φυσικά. Κάνω την υπόθεση ότι μέχρι εκεί αυτό είναι το βάθος στο οποίο πηγαίνει. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι έτσι κι αλλιώς όλοι έχουμε ένα κακό αυτή, εντάξει. Όλοι λέμε γάμο το συνέχεια το δεξί μου δεν εξισώνει. Ναι, 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 ναι. Ή το αριστερότερες πάνω σε άλλες περιπτώσεις. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι θέμα ότι θέλει κάτι συγκεκριμένο για να εξισώσει το ένα του αυτή. Απλά θέλει καλύτερη διαχείριση και καλύτερο χειρισμό. Αυτό είναι. Μάλλον, ξαναλέω, μάλλον αυτό που συμβαίνει είναι ότι του τελειώνει ο αέρας εκεί και δεν έχει αρκετή ποσότητα για να κάνει αυτό που πρέπει. Να διαχειριστεί σωστά. Ναι, 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 ναι. Εάν δεν εμπλέκεται κάποιο άλλο ιατρικό πρόβλημα και ναι, αυτά ναι, που λέγαμε ναι, ναι, πριν. Εντάξει, γιατί πάντα χτύπα ξύλο, ας πούμε, πάντα θα μπορούσε να είναι κάτι. Οκ, okay, εδώ ο Νίκος Βερόνης λέει ότι είσαι μοναδικός. Τα λέω και αυτά, να ξέρεις, δεν σ' ακριβώ. ο θεολόγος ο Μποράκης λέει επίσης ότι είσαι μοναδικός, συνεχίζει. Λοιπόν. Εντάξει, ο Δημήτρης ο Καφαντάρης λέει παιδιά σως Μανώλη έχω κανονίσει για ψάρεμα την Πέμπτη αλλά ο Λιθαδιώτης Βαφιάδης, Μπόλας και λοιποί έχουν κανονίσει για πρόβιο βράδυ Τετάρτης. Τι να κάνω, βοηθάει η προβατίνα στα καρτέρια. Εντάξει, οκ, okay. Φιλιά και στους δύο λες σας χαίρομαι. Να είσαι καλά ρε Δημήτρη. Ο Τόλης ο Σουλδάτος αρπάζει την ευκαιρία από κάτω και λέει πάρε τηλέφωνο να φάμε παρέα, οπότε αρχίζει και γίνεται πανηγύρι. Είναι εκεί. Στείνεται σιγά σιγά, ναι. Οι συντοπίτες μου είναι τσούγια τέτοια. Μοναδικός Μανώλης συνεχίζουνε, γιατί είσαι όντως μοναδικός έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να το λέει τόσο σημαντικός. Έλα όλοι μοναδικοί, είσαι μοναδικός, είσαι και μοναδική. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει ο Στέλιος ο Παυλάκης. Τι ιατρικές εξετάσεις μετρήσεις θεωρούνται απαραίτητες για έναν ψαροτουφεκά? Ωραίο αυτό. Είτε για να ξεκινήσει, είτε τακτικά, λέει, π.χ. καρδιά, αυτιά, σπυρομέτρηση.
Ωραία. Ωραία ερώτηση αυτή. Δεν την έχω ακούσει ποτέ. Ωραία, ωραία. Συμφωνώ. Εμάς μας έχει απασχολήσει γιατί γενικότερα για να βάλουμε κάποιον στο νερό προσπαθούμε να είμαστε κι εμείς κάπως εντός παρενθέσεως σίγουροι, έτσι. Επειδή συμβαίνουν πολλές αιμοδυναμικές μεταβολές, ό,τι έχει να κάνει με καρδιοκυκλοφορικό, αυτό θέλουμε να το έχουμε τσεκάρει. Γι' αυτό σε ρώτησε κιόλας πότε έκανε καρδιογράφημα, ας πούμε. Ναι, με άγχος να ξέρεις, δεν θα το ξεχάσω. Με το που τελειώσει το live, θα πάω να κάνω. Δεν το λέω για να σε αγχώσω, το λέω για να εφιστήσω την προσοχή, ας πούμε. Καλά κάνεις. Το δεύτερο είναι από άποψη οριλά, αν δεν έχεις κάποιο ουσιαστικό θέμα, δηλαδή αν δεν έχει. Να πας να κοιτάξεις κάτι, αλλά αν δεν έχεις κάποια ένδειξη, ξέρεις. Τώρα μην αρχίσουμε και μπούμε και στην άλλη. Ναι, μην πάμε στο άλλο άκρο, ας πούμε. Στην άλλη ναι. διαδικασία. Και τι άλλο λέει. Καρδιά, αυτιά, σπυρομέτρηση. Η σπυρομέτρηση και αυτό πάλι από τη στιγμή που δεν έχεις κάποια ένδειξη. Αν δεν έχεις κάποια ένδειξη ανησυχητική, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ίσως η καρδιά το πιο. Έτσι κι αλλιώς. Στα πιο στάνταρ, ας πούμε. Να σας πω, για να μην το ανοίγουμε και πάρα πολύ. Σε ένα παθολόγο ή σε ένα γενικό γιατρό, άμα πας. Θα πρέπει ούτως ή άλλως να κάνουμε κάποια εξέταση. Και θα σε ακροαστεί, ας πούμε, και για την καρδιά, ας πούμε, θα σου πάρει τις ενδείξεις και θα σε ακροαστεί να δει τι γίνεται. Οπότε, αν υπάρχει κάτι ψηλοανισχυτικό που είναι εύκολο ή ανατρεπτικό, ας πούμε, για να κάνεις ψηλοανισχυτικό, θα το πιάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα, μένουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, προσέχουμε τον εαυτό μας, ασχέτως του ξαροτούφεκου και της ελεύθερης κατάθεσης, και όπως θα προσέχαμε για να πάμε για τρέξιμο και για να πάμε για τέτοιο, θα προσέχουμε ακριβώς, για το. Ωραία. Σχολιάζει η γυναίκα μου από κάτω, πρέπει να το διαβάσω. Καταλαβαίνω ότι θα γυρίσω σπίτι μετά, πρέπει να το διαβάσω κι αυτό. Συγγνώμη, απλά να πω κάτι για τα ιατρικά αυτά. Ναι. Ότι επειδή έκανε τον παραλληλισμό, όπως πάμε για τρέξιμο, όπως πάμε. Σε αυτές τις δραστηριότητες, στο τρέξιμο ή στο περπάτημα ή δεν ξέρω, είσαι έξω. Και συνήθως, ας πούμε, είσαι και με άλλους ανθρώπους, είσαι σε μέρη τα οποία έχεις πρόσβαση σε ιατρικές, ας πούμε, δομές κτλ. Είναι πιο ασφαλές στο περιβάλλον, ας πούμε. Ακριβώς. Στο ψαροτούφεγγο, ειδικά με τη λόξα που έχουμε εμείς, θα βρεθείς στο ερημονήσι στις 5 ώρα το πρωί να περιμένεις να ξημερώσει, ας πούμε, και θα είσαι μόνος σου. Δηλαδή. Μπορεί να μην έχεις και σήμα με το κινητό, δηλαδή γενικότερα. Είναι επικίνδυνες συνθήκες γενικότερα, ναι. Επικίνδυνες, είναι ιδιαίτερες, να το πούμε έτσι. Ιδιαίτερες, ναι, εντάξει. Ναι, είναι ιδιαίτερες. Επικίνδυνο είναι ακόμα και να περπατάς στον δρόμο, να μην το κάνουμε τόσο. Εντάξει, ναι. Λέει εδώ η γυναίκα μου ότι παρακολουθεί και ο Φίλιππος να μάθει πώς θα φτάσει στον μπαμπά του. Ο Φίλιππος είναι ο μπέμπης που είναι 4 μηνών. Γεια σου, μπέμπη. Να σου ζήσει. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Εντάξει, προβατεί να κάνει να φάμε. Έχει πέσει, είναι σώσει η ερώτηση αυτή. Ταξιάρχης, άλλος μπέμπης και αυτός παρακολουθεί, λέμε ένα κουτί πίτσα. Λοιπόν, καλησπέρα Μανώλη. Πόνος κατά την ανάδυση στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Κοίτα να δεις πόσα διαφορετικά τέτοια, έτσι. Ιθμοειδής είναι αυτό, ξεκάθαρο. Αυτό είναι φλεγμόν. Και μετά έρχεται μπροστά, λέει. Υπάρχει περίπτωση να είναι από την κατάδυση ή από κάποια κακή εξίσωση. Για να δω γιατί έχει λίγο πιο κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, αυτό. Και μετά λέει εδώ, Φώτης Ελένη Τσάβαλ. Πόνος κατά την ανάδυση στο πίσω μέρος του κεφαλιού και μετά έρχεται μπροστά. Υπάρχει περίπτωση να είναι από την κατάδυση ή από κάποια κακή εξίσωση. Μετά έρχεται μπροστά, δεν ξέρω. Μεταφέρει το πόνος προφανώς από πίσω. Πάλι είναι σχετικό. Ναι, εσύ κάνεις αυτό. Εγώ κατάλαβα ότι ο πόνος είναι εδώ πίσω και μεταφέρεται προς τα μπρος. Πίσω εδώ και έρχεται μπροστά. Θα μπορούσε να είναι από πίσω. Στο πίσω, τι είπες πριν τελειώσω την ερώτηση. Είπα ηθμοειδής, αλλά. Μαστοειδή απόφυση ενός. Αλλά τέλος πάντων, θα μπορούσε να είναι ναι από εξίσωση. Ναι. Γιατί εκτός από τις, ας πούμε, κοιλότητες που ο περισσότερος κόσμος έχει στο μυαλό του, τους παραρρυνίους και τα λοιπά, υπάρχουν και άλλες αεροφόρες κοιλότητες οι οποίες θέλουν εξίσωση και εξισώνουν λίγο πιο αργά, αυτόματα, αλλά λίγο πιο αργά, ας πούμε, σε σχέση με τα πιο εμφανή, ας πούμε, τα πιο μπροστινά. Θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να είναι νευρικής φύσης. Θα μπορούσε να είναι διάφορα πράγματα. Όπως και να έχει, ας πούμε, αυτό είναι μία ένδειξη. Αυτό εγώ δεν το έχω ξανακούσει. Είναι κάτι σχετικά σπάνιο και μάλλον θέλει προσοχή. Ακριβώς. Θα μπορούσε μέχρι να είναι και αντανακλαστικό. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι και από τα δόντια. Θα μπορούσε να είναι από πολλά πράγματα. Δηλαδή. Γενικά αυτό το πιάνεις από την αρχή και αρχίζεις και κοιτάς. Δηλαδή πας με. Τσεκάρεις έναν οριλά. Οριλά, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η πρώτη.
Εξαρτάται ποια είναι η ένδειξη. Εξαρτάται μετά αν δεν σου δώσει ο Ριλά κάποια απάντηση, ας πούμε, του ζητάς μια καθοδήγηση, θα μπορούσε δηλαδή να είναι, ξέρω, ακόμα και από κάποιο τύπο αφιενικό, ας πούμε, για παράδειγμα, mm-hmm. ή κάτι τέτοιο. Okay. Δηλαδή γενικότερα θέλει μια συζήτηση με ανθρώπους που γνωρίζουν και να το βάλεις κάτω ένα-ένα και να το ψάξεις, ας πούμε. Κατάλαβα. Ναι, εντάξει. Ο Χρήστος Ζήσης, εγώ θα τη διαβάσω γιατί δεν ξέρω αν κάνει πλάκα ή αν μιλάει σοβαρά. Ρωτάει, κύριε Μανώλη, καλησπέρα. Μία ερώτηση. Μετά από αλκοόλ, πότε μπορώ να πάω για ψάρωτο. Εδώ προφανώς μιλάει σοβαρά και εννοεί πόσο χρόνος πρέπει να περάσει. Δεν εννοεί ότι θα πιει και θα πάει για βουτιά. Άρα δηλαδή, μάλλον, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, βγήκα έξω το βράδυ και ήπια. Τώρα θα μου πεις πόσο ήπιας, έτσι δεν θα με ρώταγες? Όλα σχετικά είναι. Σε γενικές γραμμές πάντως, να ξέρετε ότι το αλκοόλ για να αποβληθεί από τον οργανισμό, να μην υπάρχει ίχνος, ας πούμε, mm-hmm. θέλει 72 ώρες. Δηλαδή, ακόμα και μια δαχτυλίθρα που λέει ο λόγος να πιεις, μετά από 72 ώρες έχει ανίχνευση. Οπότε, τι συζητάμε, δεν ξέρω πόσο, τι. Τι ποσότητες και τι. Ναι. Μάλιστα. Έχει καλό είναι να έχουμε μια απόσταση 72 ώρων πάντως. Δεν είπα αυτό τώρα. Αυτό που λέω είναι ότι πάνε μέτρων άριστον. Δηλαδή, καλά θα είναι την προηγούμενη μέρα, ας πούμε, το προηγούμενο βράδυ να μην πιεις. Εντάξει. Μην τώρα, αν μου πεις ότι ήπια, ξέρω εγώ, ένα ποτήρι κρασί στο μεσημεριανό μου φαγητό και γενικά είμαι υγιής και τέτοιο, ξέρω εγώ, όχι την προηγούμενη μέρα, αλλά την προηγούμενη, θα σου πω όχι. Δεν έχει γενικά. Ναι, εντάξει. Καλά. Δηλαδή, είναι και το κοινωνικό θέμα στη μέση. Mm-hmm. Ο Ηλίας ο Τζίφας ρωτάει, λέει, Γιάννη, άκουσα που αναφέρθηκε κάποια στιγμή πιο πριν για το περιβάλλον εργασίας και πώς μπορεί να μας επηρεάσει. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα βενζινάδικα, οπότε με αφορά. Δουλεύει σε βενζινάδικο, το ξέρω γιατί είναι φίλος μου. Το πρόβλημα μπορεί να προκληθεί και πώς το αντιμετωπίζουμε. Άρα λέει ότι αν δουλεύει σε ένα επιβαρημένο περιβάλλον εργασίας, τι μπορεί να κάνει τώρα αυτός ο άνθρωπος για τη ζωή του? Δηλαδή είναι αυτή η δουλειά του, δεν μπορεί να την αλλάξει. Είναι, δουλεύει σε βενζινάδικο. Ωραία. Υπάρχουν βενζινάδικα και βενζινάδικα. Εντάξει. Όλη η ιστορία είναι η εξής, ότι ό,τι είναι απαιτητικό, δηλαδή ότι εξατμίζεται ουσιαστικά αυτό, ναι. Όποια ουσία δηλαδή εξατμίζεται, εν δυνάμει μπορεί να δημιουργήσει διάφορα θέματα στον οργανισμό μας. Mm-hmm. Αυτά τα οποία δημιουργούν, ας πούμε, τα μεγαλύτερα ζητήματα και λέγονται αρωματάζες, τέλος πάντων, μάλλον να μην το ανοίγω πάρα πολύ, θα πω απλά ότι να έχεις σε χώρο που να έχει καλό αερισμό, εντάξει, αν υπάρχει επιβάρυνση, ας πούμε, ξέρω εγώ, ιδιαίτερη από μυρωδιές και τα λοιπά, όσο και αν φαίνεται περίεργο ή όσο και αν είναι δύσκολο, ας πούμε, κάπως λειτουργικά, μάσκα με φίλτρα και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό μπορεί να το ισορροπήσει κάπως, δηλαδή τελείωσε τη δουλειά, μπορείς κάπως να αποτοξινωθείς από αυτό το 8ωρο που έκανες? Όχι. Όχι, ε? Όχι, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι, γιατί όλα αυτά είναι σύνολο έκθεσης, ας πούμε, είναι. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν εκτίθεσαι παραπάνω από ότι ο κοινός πληθυσμός σε μία κατάσταση, δεν ξέρω βέβαια πόσο μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά το υπόλοιπο, ας πούμε, της ημέρας σου να είσαι σε ένα στήρο περιβάλλον. Δηλαδή να μην έχεις καθόλου έκθεση σε κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι αδύνατο, είναι. Τι να σου πω. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι δουλεύω 8 ώρες σε ένα ταξί, για παράδειγμα, που είμαι μέσα στα καυσαέρια και μετά μπορώ να διακτηνιστώ και το υπόλοιπο, ξέρω εγώ, της ημέρας μου να βρεθώ στις Άλπεις, να αναπνέω, ξέρω εγώ, 100% καθαρό αέρα. Τι να σου πω, γίνεται. Κατάλαβα. Βλέπω εδώ μία ερώτηση, την οποία την έχω δει σε άλλο live, αναγκαστείς να την ξαναπαντήσεις. Ο Μπάμπης ο Παυλάκης ρωτάει, σε έχω δει, Μανώλη, σε βίντεο να κατεβαίνεις 57 μέτρα με τον αναμνηστήρα στο στόμα. Δηλαδή αυτό το βίντεο σε έχει κάψει. Αν δεν κάνω λάθος, στα σχολεία λένε να το βγάζουμε πάντα με το που βουτήξουμε. Τι ισχύει?
Και στερό, γιατί είναι μεγάλη απάντηση. Την έχω δει την απάντηση. Όχι, σε άλλο, όχι, like. Δεν είναι μεγάλη απάντηση. Η απάντηση είναι απλή. Μπάμπη, πολύ απλά, μπες και διάβασε τα σχόλια. Έχει πολλά σχόλια από κάτω. Στην προκειμένη περίπτωση, κρατάω τον αναπνευστήρα στη συγκεκριμένη βοθιά. Δεν τον έχω στο στόμα. Το κρατάω απλά για να μην πνιέται, να μην φύγει λόγω μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας κάτω, μετά τον έβγαλα. Το φτύνεις, ουσιαστικά τον σπρώχνεις το δάγκωνα, ναι. Ας πούμε, ναι, και ουσιαστικά τον άφησα, ας πούμε, να φύγει. Ναι, ο αναπνευστήρας για πολλούς λόγους δεν πρέπει να είναι στο στόμα και δεν είναι μόνο οι παράγοντες ασφαλείας, είναι και το κομμάτι της εξίσωσης, ας πούμε. Δηλαδή, τι γίνεται με τη θέση της γλώσσας, τη θέση της γνάθου και ούτω καθεξής. Εμπλέκεται μετά σε διάφορες διαδικασίες. Ναι, ναι. Ωραία. Άγγελος Αϊβαλιώτης ρωτάει πόσο επηρεάζει το κάπνισμα την ελεύθερη κατάδυση. Γιατί καλώς ή κακώς, εντάξει, υπάρχουν και κάποια παιδιά που καπνίζουν. Ναι. Το ζήτημα με το κάπνισμα είναι ότι δεν έχει άμεσα αποτελέσματα στον οργανισμό. Ενώ δηλαδή δεν είναι ότι κάπνισε ένα τσιγάρο τώρα και αύριο δεν θα μπορώ να αναπτύξω. Mm-hmm. Ούτε αντίστοιχα ότι έκοψα το τσιγάρο σήμερα και αύριο θα είμαι στα καλύτερα. Άρα είναι σε αυτό που λέμε το βενζινάδικο. Είναι η συνεχής έκθεση, ας πούμε, και το ζήτημα, το πρόβλημα που δημιουργεί το κάπνισμα έχει μια παρατεταμένη έκθεση στο κάπνισμα, ας πούμε. Έχει τα εξής θέματα. Το ένα είναι ότι δημιουργεί πρόβλημα στην ανταλλαγή των αερίων. Δηλαδή, πως ουσιαστικά δημιουργεί ένα στρώμα, μια επικάλυψη, ας πούμε, στις κυψελίδες και δεν μπορεί να περάσει εύκολα, δεν μπορεί να γίνει εύκολα η ανταλλαγή των αερίων από τις κυψελίδες προς την κυκλοφορία. Και το άλλο πράγμα που, και ανάποδα, έτσι, και το άλλο πράγμα που δημιουργεί είναι ότι έχει κατηγορηθεί για τη δημιουργία θερματικής πλάκας, δηλαδή ότι κάνει αντίστοιχη ζημιά και στα αγγεία, mm-hmm. όπου εκεί δημιουργεί διάφορα καρδιοκυκλοφορικά προβλήματα, τα οποία είναι σαν ντόμινο. Το ένα δηλαδή φέρνει το άλλο και σε βάθος χρόνου δημιουργούν δηλαδή σωρία προβλημάτων. Μόνο άρα καταλήτικα. Το τσιγάρο καλό είναι να μην είναι στη ζωή μας, ναι. Όσο αν αγαπάμε το ψαροτούφεκο και την ελεύθερη. Αν αγαπάμε τη ζωή γενικότερα. Αν αγαπάμε τη ζωή γενικότερα, ναι. Μάλιστα. Ο Γιάννης ο Γιάνγκος ρωτάει, και αυτό ήθελα να το ρωτήσω, μετά από COVID τι πρέπει να έχουμε στο νου μας, γιατί πάρα πολλά τώρα είναι, ο COVID είναι στα φόρτε του, δηλαδή πολλοί κόσμος το περνάει, πολλοί το έχουν περάσει, υπάρχει έτσι μια γενικότερη ιδέα, ας πούμε, στον αέρα ότι προσοχή μετά τον COVID, αλλά δεν ξέρω τι προσέξουμε, απλά το λέμε, προσοχή μετά τον COVID. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο COVID είναι κάτι σχετικά καινούριο. Μας έχει απασχολήσει πολύ και εδώ δεν ξέραμε βασικά πράγματα μέχρι χθες που λέει ο λόγος. Τώρα, COVID και ελεύθερη κατάδυση. Ακόμα τσακωνόμαστε για μάσκες, για τέτοια. Ακριβώς. COVID και ελεύθερη κατάδυση είναι ακόμα πιο. Πιο τραβηγμένα ακόμα. Ακριβώς. Όπως και να έχει όμως, είναι μια ασθένεια η οποία επηρεάζει το αναπνευστικό, σίγουρα. Εντάξει. Και σίγουρα μας βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτούμε κάποια πράγματα. Από τη στιγμή που επηρεάζει τον κορισμό του οξυγόνου, δηλαδή σημαίνει ότι δεν έχεις καλή δέσμευση του οξυγόνου, ας πούμε, και καλή κυκλοφορία του οξυγόνου στο σώμα σου, mm-hmm. Αυτό πρέπει να σε προβληματίσει και να πεις ότι okay, μέχρι να δω 100% ας πούμε ότι ο κορισμός του οξυγόνου στο αίμα μου είναι okay, αυτό πρέπει να το έχω στο μυαλό μου, δηλαδή έχω ένα. Πώς να το πω, έχω μία οπισθέλικουσα, έχω ένα φρένο δηλαδή σε αυτό και το δεύτερο. Άρα αργείς λίγο να επιστρέψεις, μην νομίζω ότι έκοψα, αργείς λίγο να επιστρέψεις στα φυσιολογικά σου, ας πούμε, είναι λίγο επίπεδα. Φαίνεται δηλαδή, εκ της παρατηρήσεως ας πούμε, ότι κρατάει λίγο πιο πολύ από ό,τι άλλες απλαισιώσεις. Mm-hmm. Μιλάμε και πάλι για τον γενικό πληθυσμό, έτσι. Οπότε αυτό που κάνεις είναι οπωσδήποτε αφήνεις κάποιες μέρες να περάσουν, γιατί με όσους έχω συζητήσει, ας πούμε, ποιοι περάσανε και εγώ πέρασα κάποια στιγμή, παρόλο που είμαι φουλ εμβολιασμένος, δεν είχα συμπτώματα, αλλά είχα ένα ελαφρύ μπούκωμα, ας πούμε, για
το οποίο διήρκησε. Δεν μου δημιουργούσε πρόβλημα στην καθημερινότητα, αλλά διήρκησε, ας πούμε, mm-hmm. και ακόμα και όταν ήμουν αρνητικός για μέρες. Okay. Οπότε γενικά, ας πούμε, θέλει μία προσοχή και να του δώσουμε χρόνο. Μάλλον θα πάρει κάποιο χρόνο, ας πούμε. Δηλαδή θέλει σίγουρα μία εβδομάδα, αφού είμαι τελείως καλά, μία εβδομάδα, ας μην πιέσω την τύχη μου. Θα σε ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει κάποιο χρόνιο πρόβλημα, αλλά φαντάζομαι η απάντηση είναι πολύπλευρη και είναι αναλόγως πώς το έχουμε περάσει, πόσο βαριά, άμα νοσηλευτήκαμε, άμα μπήκαμε στη μέθα. Άμα... Ναι, ναι, ναι. Και επίσης θα σου πω ότι γενικά εμείς, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο σώμα μας όταν καταδιόμαστε, έχουμε ένα πιο καλό προετοιμασμένο, ας πούμε, σύστημα, πιο καλά προετοιμασμένα σύστημα για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είμαστε προνομιούχοι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είμαστε κι εμείς, πώς το πω, εν δυνάμει, ας πούμε, ξέρεις, ασθενείς. Ασθενείς, ναι. Okay. Ο Άρης Παδαμανάκης λέει, μιας και είπαμε για διατροφή, κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου σε διάρκεια ψαρέματος, εκτός από νερό και ηλεκτρολίτες, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι για εύκολη μορφή ενέργειας, π.χ. ένα τζελάκι υδατάνθρακα, για προτείνετε κάτι εύκολο για το στομάχι. Άρα όσο ψαρεύουμε, κατά τη διάρκεια του ψαρέματος, κάποια εύκολη μορφή ενέργειας. Αυτό έχει να κάνει, και τώρα θα δανειστώ, ας πούμε, και την κουβέντα του παιδιού που είχε που θα μπορούσε να έχει την παλινδρόμηση, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει με το τι αντέχει ο καθένας. Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός και εκεί καταλήγεις μέσω της παρατήρησης. Τα τζελάκια καλά είναι, ας πούμε, εντάξει, αλλά δεν είναι για όλους. Πολλά από αυτά έχουν πράγματα τα οποία είναι διαγερτικά, ας πούμε, έχουν ταυρίνη, έχουν καφέινη, γιατί προορίζονται για άλλες δραστηριότητες. Ναι. Εγώ γενικότερα είμαι φίλος των πιο φυσικών πραγμάτων. Δηλαδή, μια τροφή η οποία σου πέφτει καλά, ας πούμε, τη δέχεται το σώμα σου καλά και τη σου δημιουργεί ξυνήλες και είναι εύπεπτη, θα πήγαινα χίλιες φορές γι' αυτό παρά για κάτι τύπου τζελάκι. Okay. Άρα αυτό που λένε το, ας πούμε, νερό με μέλι και τα λοιπά είναι κάτι πιο... 100%. Okay. 100%. Ή ξέρω εγώ κάποια φρυγανιά, κάποιο ψωμί, κάποιο λίγους ξύλους καρπούς, ας πούμε, που είναι μικρή σε ποσότητα και καλή σε απόψη ενέργειας. Ναι, ναι, δηλαδή... Okay. Οι πολλοί φτιάχνουν, λένε, και μπάρα μόνοι τους, μπάρα δημητριακών, ας πούμε, τέτοια πραγματάκια και αυτά είναι. Λοιπόν, ο Λευτέρης ο Μάντης λέει, καλησπέρα σας, ποια θεωρείς είναι η καλύτερη άσκηση, εκτός από το να πηγαίνεις τακτικά στο νερό, ώστε να αυξηθεί η στατική άπνοια, αλλά και η κινητική. Ωραία. Αυτό είναι ένα... Να απαντήσω. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πάλι πολύ παραγωγικό θέμα και δεν είναι και κονσέρβα. Τώρα, αν πούμε ότι αν δεν κάνεις τίποτα, το να κάνεις κάτι είναι σίγουρα βοηθητικό. Ναι. Αλλά για κάθε διαφορετικό άνθρωπο, είναι, αν θες να έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα, είναι και η διαφορετική προσέγγιση που πρέπει να έχεις. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι κάποιος, ας πούμε, ο οποίος είναι ψηλός, λεπτός, με λίγη μυϊκή μάζα και μεγάλο πνεύμα, ας πούμε, αυτός είναι ο ιδανικός ελεύθερος ζήτης για στατική, ας πούμε, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά αν αυτόν θες να το βάλεις να κάνει μια δυναμική, ένα μακροβούτι, ας πούμε, mm-hmm. ξέρω, ή μια κίνηση που βρυχίως για αρκετή ώρα ή για συγκεκριμένο έργο, τέλος πάντων, το πούμε, αυτόν πρέπει να τον εξοπλίσεις διαφορετικά. Θα πρέπει να τον βάλεις, δηλαδή, και λίγους μυς επάνω του. Αντίστοιχα, ο άνθρωπος ο οποίος είναι για δυναμική καλύτερα φτιαγμένος έχει έναν άλλο σωματότυπο. Μάλιστα. Όπως και να έχει όμως, όπως και να έχει, μία, για να μιλήσουμε για φυσιολογικές καταστάσεις και όχι για αθλητές. Προφανώς, ναι. Ναι, η καλή φυσική κατάσταση είναι σίγουρα ένα asset. Δηλαδή, και όταν λέω καλή φυσική κατάσταση, δεν εννοώ να πάει να γίνει κάποιος bodybuilder να πλακώνεται στο γυμναστήριο, ας πούμε. Mm-hmm.
Μιλάω για καλή καρδιοαναπνευστική φυσική κατάσταση. Εντάξει, με μία απλή αερόβια άσκηση τύπου ποδήλατο, τρέξιμο, μπάσκετ, κολύμπι, περπάτημα ακόμα, ξέρω εγώ, ανάλογα τον άνθρωπο κτλ. Και μετά κάτι το οποίο θα διατηρήσει την ελαστικότητα και θα δημιουργήσει και λίγη ενδυνάμωση. Okay. Ελαστικότητα εννοώ κυρίως στο θωρακικό κλωβό. Κυρίως στο θωρακικό κλωβό. Με αυτά και την επαφή στο νερό είσαι και μπορείς να είσαι δηλαδή για πολλά χρόνια καλά. Okay. Ο Νίκος ο Αναστασόπουλος ρωτάει, όταν κάνουμε duck dive, κάνουμε εξίσωση και πριν μπούμε στο νερό? Άρα όταν σπάμε τη μέση μας, ρωτάει για τους φίλους που δεν ξέρουν τι είναι το duck dive, εάν κάνουμε εξίσωση πριν μπούμε στο νερό, ή τέλος πάντων προφανώς εννοεί στην επιφάνεια, στην αρχή της βουτιάς. Αυτό οι εκπαιδευτές το χαρακτηρίζουν ως προληπτική εξίσωση. Είναι μια τακτική για κάποιους οι οποίοι χρειάζονται πολύ νωρίς, ας πούμε, να κάνουν εξίσωση, γιατί αν κάνεις μια σωστή κίνηση βρίσκεσαι ξαφνικά στα 3-4 μέτρα βάθος χωρίς προσπάθεια. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αν τα αυτιά σου, το σύστημά σου, ας πούμε, είναι σε τέτοια κατάσταση που χρειάζεται νωρίς εξίσωση, το να κάνεις μια στην επιφάνεια πριν ξεκινήσεις, αυτό σίγουρα σε βοηθάει. Okay. Ο Πασχάλης ο Ρεβίθης ρωτάει, Γιάννη, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μανώλη πριν που μίλησε για τις εξισώσεις. Όταν σου τελειώσει ο αέρας που σπρώχνεις με τη τεχνική φρένζελ, υπάρχει κάποιος τρόπος να εξοικονομήσεις περισσότερο αέρα ή δεν γίνεται για να πας πιο βαθιά? Όχι, δεν γίνεται να εξοικονομήσεις, γιατί ο αέρας που χρειάζεται για να εξισώσεις είτε τα κομμάτια του εξοπλισμού είτε τις δικές σου, ας πούμε, ανατομικές δομές, είναι συγκεκριμένος και υπαγορεύεται από την πίεση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Δηλαδή, δεν τίθεται θέμα εξοικονόμησης και είναι κακή πρακτική να μπει στη διαδικασία θα κάνω εξοικονόμηση, γιατί, πώς το λένε, σε βάζει σε δύσκολη κατάσταση. Ναι. Με την προϋπόθεση, δεν παίρνω ως παράγοντα, ας πούμε, ότι ο φίλος λέει να αλλάξω μια μάσκα μικρότερου όγκου. Εντάξει, λέμε ότι έχεις δεδομένο τον εξοπλισμό και δεδομένο τον άνθρωπο. Εντάξει, δεν πρέπει να κάνεις οικονομία. Πρέπει να πας. Άρα, δεδομένου ότι τα έχουμε όλα σωστά στον εξοπλισμό μας και δεν κάνουμε κάτι ακραία λάθος. Ακριβώς. Δεν πάμε για εξοικονόμηση, έτσι. Στην εξίσωση, όχι. Δεν. Στην εξίσωση είσαι πληθωρικός. Δεν κάνεις καθόλου οικονομία. Κάνεις και παραπάνω. Αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Ωραία. Ο Δημήτρης ο Μαυραγάνης ρωτάει, Μανώλη, το κάψιμο το έχω έντονο, λέει, το έχουμε συζητήσει. Έκανα γαστροσκόπηση και ήμουν οκ. Okay. Προφανώς φταίει το ζόρισμα στις βαθιές εξισώσεις και ο αέρας που τελειώνει στο στόμα και δεν μπορώ να κάνω πλήρωση ξανά. Θα μπορούσε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι σμπρώχνεις, Δημήτρη, από κάτω και κάποια ποσότητα, ας πούμε, γραστικού υγρού ή τέλος πάντων κάποια ποσότητα υγρών έρχεται προς τα πάνω. Ναι, εντάξει, reverse pack, Δημήτρη, θα το μάθουμε, πες. Okay. Ο Μάνος ο Σαργιάννης λέει, καλησπέρα, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, επειδή δεν έχω βγάλει κάποια σχολή, για να πάρουμε μια σωστή ανάσα και ολοκληρωμένη πώς το κάνουμε. Είναι στα πλαίσια αυτών που εξηγήσαμε νωρίτερα. Αν θες να συμπληρώσεις κάτι, ναι, συμπληρώνεις. Να συμπληρώσω κάτι, να πούμε ότι ξεκινήσαμε με τη λογική ότι πρέπει να είμαστε πάντα με πλήρη εφόδια, εντάξει, άρα θέλουμε πλήρη εισπνοή πριν φύγουμε. Για να φύγουμε για την πτυχιά μας, ναι. Ακριβώς. Και για να το κάνουμε αυτό, αφού έχουμε κάνει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως με την τρικονική αναπνοή κτλ. Το τελικό στάδιο, εντάξει, και είναι ένα κομμάτι, έτσι, μην παρεξηγηθώ, είναι κάνω μεγάλη εισπνοή, μεγάλη εκπνοή, μέγιστη και αργή εισπνοή. Οκ. Ρώτησέ με για να... Όχι. Εντάξει, το επεξεργάζομαι. Κατάλαβα. Ωραία. Άρα αυτό είναι μια ολοκληρωμένη σωστή προετοιμασία για να φύγεις για τη βουτιά. Δεν πάμε σε
άλλου τύπου αναπνοές πιο πριν, δηλαδή δεν κάνουμε. Είναι μεγάλη, μεγάλη εισπνοή, μεγάλη εκπνοή, μέγιστη εισπνοή, γιατί αν κάνουμε κάτι άλλο μετά κινδυνεύουμε να υπεραεριστούμε και ούτω καθεξής. Έτσι, οπότε... Πάμε πάλι στο άλλο άκρο που λέγαμε πριν, υπεραερισμός, επικίνδυνα πράγματα κτλ. Ο Στάθης ο Νικολαίδης λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα, να είσαι καλά ρε Στάθη. Ψαρεύοντας βαθιά, έπειτα από πιεσμένη βουτιά, είχα ως αποτέλεσμα αιμόπτυση και από εκεί και πέρα σε κάθε ψάρεμα μετά τα 30 περίπου μέτρα είχε ως αποτέλεσμα αιμόπτυση στις πρώτες βουτιές και ένα κόψιμο στην πλήρη αναπνοή. Μετά από ένα χρόνο έστρωσε το πρόβλημα με πολύ καλό ζέσταμα πριν το ψάρεμα και ένα χρόνο τώρα δεν μου έχει ξανασυμβεί. Θα μπορούσα να προσέξω κάτι που κάνω λάθος? Θέλοντας και μη δεχόμαστε και ερωτήσεις για πιο βαθιά νερά. Αυτό πήγαινα πολύ. Ναι. Ότι είναι δηλαδή πιο... Παρ' όλα αυτά, αν θες έτσι να πεις κάτι λίγο, δεν θα ήταν πιστεύω πρόβλημα. Αν πιστεύεις ότι πρέπει να αναλύσουμε πάρα πολλά πράγματα, να το περάσουμε. Γιατί δέχτηκα και άλλο μήνυμα από φίλο πριν από μερικές μέρες που έπαθε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε δεν είναι τόσο σπάνιο το φαινόμενο. Όχι, δεν είναι σπάνιο. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος έρχεται. Πολλοί δεν το λένε κιόλας, έτσι. Είναι... Κοίταξε, όποιος δεν το λέει, όποιος δεν επικοινωνεί τα ζητήματά του, ας πούμε, μένει με το πρόβλημα. Ναι. Λυπάμαι, δηλαδή αυτή είναι η διαδικασία. Τώρα. Έρχεται αρκετός κόσμος και με βρίσκει γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα και μάλιστα με προσεγγίζουν για να πάρουν αυτή ακριβώς την απάντηση. Θα σας πω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, αλλά άμεσα τώρα μου ήρθε ένας παράγοντας συγκεκριμένος στο μυαλό, επειδή ακριβώς είπε ότι το είχε και το... που δεν το έχει, δεν το αντιμετωπίζει πλέον. Θα μπορούσε να είναι ακόμα και δεδομένη στις φάσεις ότι βρισκόμαστε εδώ μέσα, θα μπορούσε να είναι ακόμα και από μια κακή συστολή, παιδιά. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι από το γεγονός ότι δεν εξισώνει τη μάσκα πριν να εξισώσει τα αυτιά του. Σίγουρα έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειρίζεται τον αέρα. Θα μπορούσε να έχει να κάνει με την έλλειψη ζεστάματος. Θα μπορούσε να έχει να κάνει με την κατάσταση, ας πούμε, τη σωματική, ότι δεν είναι... πώς θα το πω, αρκετά μαλακός, εντάξει, αλλά... Κάποια αποτομικίνηση, ας πούμε, στο βυθό. Ναι, αλλά... Η στολή δηλαδή, τι, συγγνώμη, σε διακόπτω, να τον πιέζει πολύ η στολή και να καταβάλει μια προσπάθεια λίγο μεγαλύτερη, ας πούμε. Κοίταξε, θα σου πω, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Μια κακής ποιότητας στολή μπορεί να σου δημιουργήσει, ας πούμε, το εξής φαινόμενο. Αν είναι στενή, για παράδειγμα, να μην αφήσει το δίτη ούτε να αποσβέσει σωστά την πίεση, αλλά ούτε να πάρει και τα μέγιστα εφόδια τη μέγιστη πνοή. Okay. Μία στολή, ας πούμε, ξέρω για παράδειγμα, η οποία είναι μεγάλη, δεν είναι στα μέτρα σου δηλαδή, ή κοντά στα μέτρα σου για να το πούμε πιο σωστά, μπορεί να, λόγω κρύου, ας πούμε, να σου δημιουργεί τρόπο τεινά κάποιο είδους αντίδραση, ας πούμε, σφίξιμο στο θώρακα, το οποίο αυτό να μην σε αφήνει να αποσβέσει την πίεση. Αντίστοιχα, ξέρω εγώ, ένα σκληρό υλικό. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που λέμε, παιδιά, το χειμωνιάτικο σακάκι ειδικά, αφήστε, καταλαβαίνω ότι είναι θέμα χρημάτων, ξέρω εγώ κλπ. Αλλά αν ψαρεύεις χειμώνα, ας πούμε, το χειμωνιάτικο σακάκι σου πρέπει, φίλε, να το πληρώσεις και να πεις και ευχαριστώ που θα το πληρώσεις. Ναι. Γιατί είναι, πώς να σου πω, δυστυχώς στη διαδικασία αυτή, ή μάλλον ευτυχώς, πώς το πω, ό,τι πληρώσεις παίρνεις και αυτό το κομμάτι, παιδιά, πρέπει να το πληρώσεις. Τελεία. Δεν έχει δηλαδή, είναι άσπρο μαύρο, δεν έχει κάτι ανάμεσα. Κατάλαβα, οκ. Okay. Τέλος πάντων, για να καταλήξουμε και στο κομμάτι της αιμόπτυσης, θα μπορούσαμε και σε αυτό να συζητάμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ώρα. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε συνεχώς παραδοχές και υποθέσεις. Ακριβώς. Για το τι μπορεί να το συνέβη, ας πούμε. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, αν τον είχαμε εδώ αυτή τη στιγμή και στεκόταν εδώ δίπλα μας, ας πούμε, και συζητούσαμε, θα το προσεγγίζαμε διαφορετικά με συγκεκριμένες ερωτήσεις και θα καταλήγαμε, ας πούμε, με μια συζήτηση μιας-δύο ώρων, θα καταλήγαμε σε κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε. Ναι. Οκ, okay, κατανοητό. Ο Παναγιώτης ο Κεστεκίδης ρωτάει, καλησπέρα λέει, αξιόλογος αθλητής, το γνωρίζω και εγώ μέσα από άρθρα. Ποια ηλικία θεωρείται καταλληλότερη να επιτρέψω
στον μπαμπά να πάρει μαζί τον ταξιάρχη στο Ψαρατούφεκο που κάνει από τώρα σχέδια. Αλήθεια, οι μπαμπάδες που θέλουν να πάρουν τα παιδιά τους για Ψαρατούφεκο, υπάρχει κάποια σωστή ηλικία πέρα από το... Προφανώς από το νόμιμο, έτσι, το κλασικό, το αν δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας κτλ. Το ρωτάω φυσιολογικά, ανατομικά, έτσι, από αυτή τη φύση. Από αυτή την άποψη δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, δηλαδή, από τη στιγμή που το σώμα, δηλαδή, των παιδιών, απλά δεν θα τους επιτρέψει να πάνε πιο βαθιά. Αυτό που δεν δημιουργείται κάποιο θέμα. Αυτό όμως που συμβαίνει και το έχω δει αρκετές φορές από την εμπειρία μου, γιατί έχω ασχοληθεί δηλαδή με παιδιά, ας πούμε, έτσι σε μεταβατικές ηλικίες, είναι ότι μέχρι τα 12, ας πούμε, αν μπορώ να το υιοθετήσω, λίγο πάνω, λίγο κάτω, εντάξει. Ναι, προσεγγιστικά, ναι. Μέχρι τα 12 τα παιδιά είναι σαφώς περιορισμένα από άποψη δυνατοτήτων, κατανόησης, διαχείρισης κτλ. Και εκεί, σε εκείνο το σημείο, δηλαδή είναι το σημείο καμπύση το οποίο γίνεται ένα άλμα. Και ξαφνικά έχεις ένα παιδί που πέρυσι, ας πούμε για παράδειγμα, πάσχιζε εντός παρενθέσεως να κατέβει στα 5 μέτρα και ξαφνικά το βλέπεις να βουτάει 20, χωρίς να έχει γίνει τίποτα, ας πούμε, από το ένα καλοκαίρι στο άλλο. Χωρίς να άλλαξε κάτι τεχνικά, τρομερό, ας πούμε. Ναι. Απλά αναπτύχθηκε, συνειδητοποίησε κάποια πράγματα κτλ. Το οποίο αυτό δεν είναι. Δεν δημιουργεί κάποιο οργανικό ζήτημα. Το ζήτημα που δημιουργεί είναι μετά διαχείρισης. Γιατί ως γονιός πρέπει δηλαδή να έχεις, να προβλέψεις, ας πούμε, πώς αυτό το παιδί θα διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Εντάξει. Μάλιστα. Και εδώ έχεις να ζυγίσεις. Είναι ηθικό το ζήτημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και η γενικότερη ανατροφή είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει πολύ σκέψη η ανατροφή των παιδιών. Έρχεσαι να σκεφτείς, ας πούμε, και να καλύψεις και να πεις ότι θέλω να το βάλω εδώ. Τι θα γλιτώσω, τι θα κερδίσω, πώς θα το προσεγγίσω, τι ρυθίσματα θα έχει κτλ. Και τελευταίο θα πω για το συγκεκριμένο ότι και ο περίγυρος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, αν έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι λογικοί, μορφωμένοι, εγκρατείς, πώς να το πω, ηθικοί, να το πω και έτσι, τότε έχεις ένα μεγαλύτερο, ας πούμε, ελαφρυντικό να σκεφτείς ότι ναι, θα το βάλω το παιδί προς εδώ. Άρα οι επιρροές γενικότερα. Ακριβώς. Αν έχεις όμως κακό περιβάλλον. Ναι. Okay. Κατανοητό. Ωραία. Θα προχωρήσω λίγο πιο κάτω. Καλησπέρα παιδιά. Να σε καλά, Στέλιο. Καλησπέρα. Ο Μιχάλης ο Μιλωνάς, θεωρείτε ότι εγώ που έχω ένα καρδιακό νόσημα κληρονομικό απαγορεύεται να πλατσουρίζω μέχρι τα 4 μέτρα και ό,τι ψαράκι πιάσω? Να σημειωθεί ότι ο γιατρός με αφήνει να κάνω ήπιο αθλητισμό, όχι πρωταθλητισμό όμως. Εγώ δεν μπορώ να την απαντήσω αυτή την ερώτηση με σιγουριά, γιατί ό,τι και να πω τώρα θα είναι πάλι κασέ. Δεν ξέρεις καν τι καρδιακό νόσημα έχει. Ένα το κρατούμε. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι ξαναλέμε ότι αυτό το πράγμα είναι τα πρώτα μέτρα που είναι τα που επιφέρουν τις μεγαλύτερες, ας πούμε, αλλαγές. Και εγώ θα σου πω πώς τον είπαμε το φίλο. Μισό λεπτό, γιατί προχώρησα λίγο πιο κάτω. Ήτανε ο Μιχάλης. Ωραία. Μιχάλη, εγώ θα σου πω το εξής. Να έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό το σπορ, ας πούμε, δημιουργεί αρκετές αιμοδυναμικές μεταβολές, δηλαδή το αίμα πηγαίνει από την περιφέρεια προς το κέντρο και ξανά πίσω, και αυτό σε κάθε βουτιά. Δεν θα τη δώσω, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να τη δώσω αυτή την απάντηση. Δεν θέλω να τον απογοητεύσω κιόλας, γιατί ξέρω πολλές περιπτώσεις οι οποίες επιτρέπεται, ας πούμε, και δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, αν δεν έχεις πλήρη γνώση του τέτοιου, είναι επικίνδυνο να δώσει οτιδήποτε. Ναι. Το καταλαβαίνω. Ωραία. Ο Άκης Γιανακόπουλος ρωτάει πόσο πρέπει να ζωρίσουμε τον εαυτό μας μέχρι να ξεκινήσουμε την ανάδυση. Δηλαδή, μέχρι πόσο να το πιέσουμε, λέει. Υπόψη ότι δεν έχουμε πάθει και ποτέ υποξία, για να ξέρουμε τα όρια μας. Λοιπόν, Άκη, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Γιατί άκουγα ένα
Άκουγα μια εκπομπή πριν από μερικές μέρες, στην οποία άκουσα την υπέρτατη Μπαρούφα, ας πούμε, η οποία έλεγε ότι περιμένω μέχρι το τρίτο διαφορματικό και βγαίνω. Μάλιστα. Αυτός το οποίο ήρθε διαστόματος εκπαιδευτή, ας πούμε, το οποίο αυτό, παιδιά, είναι παντελώς, ας πούμε, επικίνδυνο. Ο λόγος είναι ο εξής, ότι η διαφραγματική εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες. Και ο χρόνος της κατ' επέκταση που θα κάτσουμε υποβυχίως εξαρτάται δηλαδή και αυτός από αρκετούς παράγοντες. Το οποίο να δώσουμε ένα σημάδι τέτοιο και να πούμε ότι κάτσε μέχρι τον πρώτο διαφραγματικό ή κάτσε μέχρι τον τρίτο διαφραγματικό ή μέχρι τον πέμπτο διαφραγματικό είναι τουλάχιστον αφελές, για να μην πω τίποτα άλλο. Βασικά το είπα προηγουμένως, αλλά ναι. Πάντων. Το ζήτημα ποιο είναι, ότι είπα προηγουμένως και το συζητήσαμε ότι πρέπει να είσαι λογικός, που σημαίνει ότι αν βγεις ζορισμένος σε μια βουτιά, δεν ξαναπάς την επόμενη να την κάνεις έτσι. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να έχεις φτάσει να είσαι ζορισμένος σε μια βουτιά. Δηλαδή, πας εύκολα, σταδιακά, βήμα με βήμα, να κάνεις πράγματα τα οποία είσαι σίγουρα άνετος. Δεν πας δηλαδή να κάνεις άλματα. Αν έχεις αυτή την προσέγγιση, δεν θα έχεις ποτέ την ανησυχία, την ερώτηση αν μπορείς να κάνεις την επόμενη βουτιά. Παρά... κάνεις και τέλος. Εγώ θα προσθέσω και κάτι ακόμη και θα μου πεις αν συμφωνείς, ότι τα όρια μας δεν τα δοκιμάζουμε στο ξάρο του Φεκό, τα δοκιμάζουμε στην προπόνηση, στην ελεύθερη κατάδυση, με έναν έμπειρο φίλο μας, με έναν εκπαιδευτή. Έτσι δεν πάμε να δοκιμάσουμε τα όρια μας μια μέρα στο ψάρεμα επειδή είδαμε ένα ροφό, ένα ψάρι, ένα δεν ξέρω και εγώ τι. Σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Σε ένα, μπράβο, με μια επίβλεψη, όποια και αν είναι αυτή, αυτό, δεν ρισκάρουμε να μάθουμε τα όρια μας και μαθαίνω τα όρια μου, φαντάζομαι δεν είναι παθαίνω υποξία, έτσι, ακριβώς, δεν είναι, σήμερα έπαθα υποξία, άρα εκεί ήταν το όριο μου, στα 2.55 ας πούμε. Οκ, okay, ωραία. Συνεχίζω. Καλησπέρα, παιδες, λέει ο Χρήστος ο Κομνηνός. Μια ερώτηση, ασχολούμαι ένα χρόνο με το ψαροτούφεκο, έχω πάει σε οριλά και είμαι κομπλέ από υγμόρια, αυτιά κλπ. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίζω πρόβλημα στην εξής, όσο περισσότερο βαθαίνω, στα 10 μέτρα περίπου αρχίζει η δυσκολία. Κάποια συμβουλή, φαντάζομαι ότι αυτό πάλι εμπίπτει στο κομμάτι των εξισώσεων, Βαλσάβα Φρέζελ, κάποια τεχνική... Ναι. Ακριβώς. Και να πούμε τώρα δεδομένου ότι ο φίλος έχει κάνει το check-up, ας πούμε, mm-hmm. να πούμε ότι... Ναι, έχει πάει ήδη στον οριλά, οπότε ναι, ναι, ναι. δεν χρειάζεται να υποθέσουμε ή να προτείνουμε να πάει. Ότι σχεδόν το 999% της εντάξει, είμαι και εγώ λίγο υπερβολικός, αλλά σίγουρα το 99% των ανθρώπων, ας πούμε, δεν αντιμετωπίζει ανατομικά προβλήματα, δεν έχει δηλαδή τέτοια θέματα. Mm-hmm. Είναι, βασίζεται στα ζητήματα του χειρισμού. Οκ. Okay. Ο Τόλης λέει σχετικά με αυτό που αναφέρθηκε πιο πάνω για την αναβολή του σχολείου για οικονομικούς λόγους. Όντως είναι λέει, πολύ, πολύ δύσκολο. Αλλά παιδιά, χίλιες φορές να μην αγοράσετε τον ακριβό εξοπλισμό και να επενδύσετε σε ένα σχολείο, λέει, γιατί μιλάμε για τη ζωή μας. Ωραία, αυτή την ερώτηση ξαναδιαβάσαμε. Ο Πέτρος ο Σακούλας λέει μια χαζή ερώτηση, γιατί είχαμε συζήτηση με φίλους προάλλες. Τι γίνεται με το καθημερινό ανελιπώς τετράωρο ψαροτούφεκο? Υπάρχει πιθανότητα καταπώνηση του οργανισμού? Είστε υπέροχοι και δύο τα φιλιά μου, να είσαι καλά. Άρα ρωτάει αν μπορούμε να πιούμε κάθε μέρα για ψαροτούφεκο. Τέσσερις ώρες. Ναι. Πώς μας βλέπεις? Μας κοιτάς από πάνω μέχρι κάτω και κρίνεις. Θα σου πω. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που θα μπορούσε να γίνει, αλλά μετά από λίγο καιρό δεν θα θες να δεις τη θάλασσα, πιστεύω. Θα το... Η αλήθεια είναι με ποιο σκοπό, ας πούμε. Δηλαδή, αν υπάρχει ανάγκη, ξέρω εγώ... Ψυχολογική θα πω εγώ. Νιώθω καλά και θέλω να πηγαίνω κάθε μέρα. Έχω τη δυνατότητα, μένω δίπλα στη θάλασσα, θα ήθελα. και υπάρχει, πηγαίνω κάθε αν μέρα. Αν υπάρχει ψυχολογική ανάγκη, τότε υπάρχει και πολύ σοβαρός λόγος. Πήγαινε και κάνω το. Okay.
θα είναι φοβερή καταπώνηση για τον οργανισμό σου, αλλά αν είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα που λύνεται από αυτό που δημιουργείται, οκ, okay, τι να κάνουμε. Okay. Κάνει ερώτηση ο Νίκος ο Κάγιος. Θα ήθελα πολύ να μάθω, ρε Νίκο, τι ρωτάς. Η συστηματική αερόβια, λέει, άσκηση, το τρέξιμο, βασικά παίζει κάποιο ρόλο, καλό ή κακό. Αν και μου αρέσει, λέει, δεν τρέχω, γιατί νομίζω ότι χωρίς τρέξιμο βουτάω πιο καλά. Παίζει να είναι και η ιδέα μου, το έχω ακούσει και από άλλο φίλο αυτό, όχι, που τρέχει σε μαραθώνιες και τέτοια. Όχι, ότι όχι, το τρέξιμο... Δεν παίζει καθόλου να είναι η ιδέα. Δεν είναι ότι θα σε κάνει... Όχι, είναι 100% έχει βάση αυτό που λέει και έχει να κάνει με την ελαστικότητα του πνεύμονα. Το τρέξιμο τι κάνει. Έχει πολλούς κραδασμούς και δυστυχώς, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι λίγο και εγώ κάνω υπεργενικεύσεις, σφίγγει το πνευμονικό παρένχημα, δηλαδή όλο το σύστημα σκληραίνει. Αν Νίκος, είπαμε... Το κατέβασα, το έχω αυτό το κακό συνήθειο, μισό λεπτό να σου πω. Ναι. Ο Νίκος, ναι, ο Νίκος, ναι, ο Κάγιος. Αν Νίκο το συνδυάσεις με αρκετές πνευμονικές διατάσεις, δεν θα έχεις κανένα θέμα. Okay, λοιπόν... Θα αλλάξουμε εδώ θέμα με μια καυτή ερώτηση από τον Πέτρο Σταύρου. Λέει, Μανώλη, θεωρείς ότι ο Τσέντας έμαθε ψαροτουφεκό? Σε καμία περίπτωση. Οκ. Okay. Εντάξει, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Εγώ στα ρωτάω όλα, έτσι, ό,τι βλέπω. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, με 47 ετών μπορώ να ξεκινήσω ψαροτουφεκό σε βάθη μέχρι 10 μέτρα. Από το πόσο ξέρω, δεν υπάρχει κάποιο περιθώριο σε ηλικία, έτσι. Οκ. Γιώργος Σίμος, καλησπέρα Κολύμπη. 2-3 μέτρα τη μέρα και λάστιχα στο σπίτι θεωρείται ότι βοηθάει? Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. 2-3 χιλιόμετρα, ναι. Καπαμή. Α, καπαμή, ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Κολύμπη, 2-3 χιλιόμετρα τη μέρα. Το κολύμπι είναι ωραία άσκηση, πολύ ωραία, ναι. Και το γεγονός δηλαδή ότι είσαι εμβυθιζόμενος, ας πούμε, σε κάποιο ποσοστό στο νερό είναι, και αυτό δημιουργεί πολλά ωφέλη, ας πούμε. Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό, αλλά θέλει να συνδυάσει ειδικά και τα λάστιχα που λες, επειδή καταλαβαίνω που πάει αυτή η ερώτηση συγκεκριμένα, και τα λάστιχα δημιουργούν μια τάση, ας πούμε, στο θώρακα, τα λάστιχα τα κολυμπητικά εννοεί προφανώς. Οπότε διατασούλες. Και δηλαδή όλες οι αερόβιες ασκήσεις με την ανάλογη ποσότητα μυϊκών και πνευμονικών διατάσεων μπορούν να... Okay. Εγώ θα το σταματήσω το κομμάτι της ελεύθερης κατάδυσης, γιατί το έχουμε πιάσει και έχουμε αφήσει εντελώς απ' έξω το ψάρο του Θεκό, έτσι. Έχω κάποια θέματα που θα ήθελα να πούμε. Για παράδειγμα, όσον αφορά την αναγνώριση των τόπων, αν και αυτό που θα με έκαιγε περισσότερο θα ήταν η ερώτηση που σου έκανα και την πρώτη φορά που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, αξίζει να κάνει κάποιος ρηχό και κόλλημπι το ψάρο του φεκόμενο στην Αθήνα? Πραγματικά μου στέλνουν παιδιά μηνύματα και με ρωτάνε ότι ξεκινάμε τώρα, αξίζει, ρε Σιγιάννη, πήγαμε 2-3 φορές, δεν είδαμε τίποτα, να συνεχίσουμε, να τα παρατήσουμε? Αν δεις ειδικά τις αρχές του καλοκαιριού, πωλείται συνεχώς εξοπλισμός. Όλος ο εξοπλισμός. Δηλαδή βγαίνουν αγγελίες συνέχεια με όλο τον εξοπλισμό. Τι πιστεύεις, ποια είναι η άποψή σου εσύ που έχεις, ας πούμε, εμπειρία στο ψαροτούφεκο, αν μη τι άλλο? Κοίταξε να δεις, εγώ μέσα, γιατί δεν είμαι και μικρός, μέσα σε όλα τα χρόνια, ας πούμε, σε όλη την πορεία που έχω κάνει και επειδή έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο στο νερό υποβρυχίως, σε όλους τους τομείς και στην ελεύθερη και στο ψαροτούφεκο δηλαδή, έχω δει να γίνονται διάφορες αλλαγές στο περιβάλλον, στις προσεγγίσεις, στους ανθρώπους, στις νοοτροπίες κτλ. Ψάρια υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο τα βρίσκουμε. Μάλιστα. Σίγουρα, 100% δηλαδή το λέω αυτό, ότι ευκαιρίες στη θάλασσα δίνει πάντα. Απλά αλλάζει λίγο ο κόπος και η προσέγγιση. Σίγουρα δεν είναι όπως ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια, ας πούμε, η θάλασσα που έμπαινες μέσα, έκανες έτσι, έριχνες και κάτι θα πετύχεινες. Εντάξει, τώρα θέλει να βρεθεί στη σωστή ώρα, θέλει να βρεθεί στη σωστή μέρα, με το σωστό εξοπλισμό, τις σωστές συνθήκες και ούτω καθεξής. Αλλά, αντίστοιχα,
δεν είναι και η πρόσβαση στην πληροφορία τώρα όπως ήταν τότε. Δηλαδή τώρα, βλέπετε, συζητάμε εδώ τα πράγματα, ας πούμε, και μπορεί με τη παρακολουθώντας ένα σεμινάριο, συζητώντας μια παρέα, βλέποντας ακόμα και βίντεο στο YouTube ή παρακολουθώντας ένα σχολείο ψαροντοφυλακό ή τέλος πάντων αναζητώντας πληροφορίες μόνος σου ή σκεπτόμενος κάποια δεδομένα. Μπορείς, και σκεπτόμενος τα δεδομένα και βρίσκοντας τις απαντήσεις σε αυτά, έτσι, μπορείς να προσεγγίσεις τα ίδια αποτελέσματα από διαφορετικό δρόμο. Δηλαδή, αλλάξαν οι εποχές και ουσιαστικά άλλαξε ο τρόπος προσέγγισης. Όχι το για να φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα. Δεν άλλαξε δηλαδή το αν θα πρέπει να κάνεις την δραστηριότητα ή όχι. Αλλάξαν οι λύσεις. Okay. Ωραία. Νομίζω ότι όσον αφορά το κομμάτι του επιλεκτικού ψαροτούφεκου, σίγουρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας να κάνουμε. Έτσι, προσπαθούμε και εμείς εδώ πέρα στην ομάδα όσο μπορούμε να το περνάμε αυτό στα παιδιά. Και εμείς οι ίδιοι προσπαθούμε να είμαστε επιλεκτικοί. Πολλές φορές έτσι αμαρτάνουμε και εμείς άνθρωποι είμαστε, κρατάμε ένα όπλο στο χέρι. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε επιλεκτικοί και να το μεταδίδουμε και στους άλλους αυτό. Γιατί μάλλον αυτό είναι και το μέλλον στο ψαροτούφεκο. Δεν υπάρχει μέλλον στο ψαροτούφεκο αν δεν είμαστε επιλεκτικοί. Άκου. Ναι. Γενικά με τα θέματα αλίας είμαι και πολύ ευαισθητοποιημένος και το έχω ψάξει και σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το ψαροτούφεκο είναι εξορισμού επιλεκτικό. Εντάξει. Και ό,τι βγαίνει, ας πούμε, σε μία ψαριά, σε μία φωτογραφία κτλ. Είναι αποτέλεσμα επιλογής. Δεν είναι δηλαδή τύχης. Ναι. Τώρα, εγώ αν έχω να πω να προτείνω κάτι σε αυτό, είναι ότι να ξέρουμε τι κάνουμε και πριν βγάλουμε το, πώς να πω, το φτιάρι για να θάψουμε κάποιον ή να το χτυπήσουμε, το ρόπολο για να το χτυπήσουμε, ας πούμε, καλά θα είναι να δούμε τι κάνουμε εμείς. Δηλαδή την επόμενη φορά που θα μπούμε στον πειρασμό να πατήσουμε το κουμπί και να δημοσιεύσουμε μια φωτογραφία με δύο μεγάλους ροφούς, γιατί αυτό ικανοποιεί το εγώ μας, ας πούμε, είναι χίλιες φορές καλύτερο να μην το κάνουμε, γιατί έτσι δίνουμε πολύ μεγαλύτερα ερεθίσματα και πολύ καλύτερη πληροφορία και πολύ πιο σωστό παράδειγμα, ας πούμε, στην επόμενη γενιά, σε αυτόν που ακολουθεί, από το να αρχίζουμε να πυροβολεί ο ένας τον άλλο και όχι έκανες αυτό και όχι έκανες το άλλο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν λέω να μην, πώς να το πω, δεν λέω να υποστηρίζουμε ψαριές, ας πούμε, κακές εννοώ υπερψαριές και τα λοιπά, αλλά αυτό που 100% λέω είναι να προσπαθούμε να προωθήσουμε αυτό που πολύ σωστά είπε, στην επιλεκτικότητα, την υγεία ενός της σκέψης, ξέρω εγώ, και την υγιή προσέγγιση του πράγματος. Ωραία. Έχεις να μας πεις κάποιο tip, κάτι όσον αφορά την αναγνώριση των τόπων? Καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλο κομμάτι. Θα μου πεις, ωραία, τι θες να κυνηγήσεις, τι θες, λαβράκα, θες ροβούς, θες... δεν πειράζει, δώσε μας ό,τι μπορείς σε συμβουλές γενικά. Δηλαδή... Ρώτησε με κάτι τώρα, έτσι, τι να σου πω. Ωραία, θα σου πω αυτό που φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσεις. Για να κρίνουμε έναν τόπο, και είναι και αυτό σημαντικό γιατί πολλά παιδιά απογοητεύονται, πόσες φορές πρέπει να επισκεφθούμε για να αρχίσουμε να βγάζουμε συμπέρασμα? Πήγα εγώ μια φορά σε ένα τόπο και δεν βρήκα ψάρια. Πρέπει να μην ξαναπάω εκεί, πρέπει να πάω κάπου αλλού, πρέπει να επενδύσω εκεί, να παραμείνω, να ψάξω με διαφορετικές καιρικές συνθήκες, με άλλα φεγγάρια, με άλλα, δηλαδή πρέπει να συνεχίσω να το παλεύω. Είχε καλά δεδομένα ο τόπος, δηλαδή είχε τα μορφολογικά χαρακτηριστικά που έπρεπε να έχει, είχε, ξέρω, τα ψάρια που ψάχνω. Τι ψάρια ψάχνω? Αυτά θα με οδηγήσουν, ας πούμε, από άποψη, πώς να το πω, βιολογίας και συνθήκων και συνηθιών, θα με οδηγήσουν, ας πούμε, στις συνθήκες και ούτω καθεξής. Δηλαδή, πρέπει να κάνω κάποια συγκεκριμένα σενάρια στο μυαλό μου, τα οποία μετά να προσπαθώ να τα διασταυρώσω, να δω αν είναι πραγματικότητα ή όχι, αν βγαίνουν ή όχι. Τώρα,
Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Άμα έχεις πάει 10 φορές σε ένα μέρος με 10 διαφορετικούς τρόπους, ας πούμε, και έχεις φάει φόλα. Σταματάς να πηγαίνεις, απλά να απογοητεύεσαι. Δηλαδή, αν μπορείς να το να υποστηρίξεις, να μην απογοητεύεσαι, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα βρεις την καλή ημέρα, ας πούμε, και τις καλές συνθήκες για το συγκεκριμένο μέρος. Ναι. Το πόσο καλή θα είναι, μπορεί δηλαδή να είναι απλά. Πέρασε ένα σκέφαλο. Καταλάβει, μπορεί η καλύτερη μέρα ενό μέρου, α πούμε, και η καλύτερη συνθήκη να πέρασε ένα σκέφαλο. Κατάλαβα, ναι. Μπορεί να είναι. Πέρασε, ξέρω εγώ. Άρα, κρίνουμε, δίνουμε κάποιε ευκαιρίε στο κομμάτι, έτσι, και κρίνουμε εκ του αποτελέσματο από αυτό. Το ζήτημα είναι ότι δεν τι δίνει κατά τύχη. Το ζήτημα είναι ότι έχει μορφοποιήσει μια στρατηγική και τσεκάρει τι στρατηγικέ σου. Καταλαβέ. Αν με όλε τι στρατηγικέ που εσύ με το δικό σου εγώ μάλλον το δικό μου μυαλό μπορώ να σκεφτώ. Έχουν είμαι... αποτύχει. Ναι. Μπορεί να μην ταιριάζει εμένα. Δηλαδή, αν μου πεις ότι. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Άρα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κομμάτι, ας πούμε, που δουλεύει καλά σε αυτούς και σε κάποιον άλλο μπορεί να μην δουλεύει καλά. Βέβαια, δηλαδή, σκέψου το, ας πούμε, να το πάρουμε σε ακραίο σενάριο. Αν εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορείς και βουτάς, ξέρω εγώ, 30 μέτρα, ας πούμε, και ψαρεύεις, mm-hmm. εντάξει, και εγώ δεν μπορώ. Μπορώ να ψαρεύσω μέχρι τα 3. Πού να με πας σε ένα κάθετο τείχο, να κάνω τι. Δηλαδή αυτό το μέρος δεν θα έχει ποτέ ψάρια για μένα, που λέει ο λόγος. Καταλαβαίνεις. Κατάλαβα. Ναι. Είναι και τέτοια πράγματα. Άρα το προσαρμόζουμε βάσει των δυνατοτήτων μας. Ρωτάει εδώ πέρα ο Γιάννης Πεύκο, Μανώλη, το μεγαλύτερο λαβράκι που έχεις πάρει, ποιο είναι. Ρώτα μεγαλύτερο τι έχω δει, όχι τι έχω πάρει. Γιατί. Γιατί, παιδιά, έχω κάνει κάποια ταξίδια στο εξωτερικό. Για πες μας καμιά ιστοριούλα, έτσι, να το... Αποστορήσεις θέλεις. Να το κάνουμε λίγο πιο ζημερό. Αποστορήσεις θέλεις. Λοιπόν, έχω κάνει κάποια ταξίδια στο εξωτερικό. Παιδιά, ειδικά ο Ευρωπαϊκός Ωκεανός για λαβράκια είναι... πολύ καλός. Πώς αντέχεις όταν ψαρεύεις εξωτερικό μετά και γυρίζεις Ελλάδα, δηλαδή δεν σου έρχεται να κάτσεις εκεί? Όχι, εντάξει, κάθε ένα έχει κάθε μέρος έχει τα καλά του και τα κακά του. Ναι. Αλλά για το φίλο, ας πούμε, θα πω ότι έχω δει κοπάδια από λαβράκια 5, 6, 7 κιλά να μπαινοβγαίνουν σε πέτρες, σε ποσότητες άπειρες, ας πούμε. Απίστευτο, έτσι. Μάλιστα. Εκεί θα ήμουν ακόμα, να ξέρεις. Δεν γίνεται ποτέ. Εγώ δεν πάω. Δεν θα γίνεται ποτέ. Να με πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν, μιας και το φέραμε έτσι το πράγμα, ας κάνουμε λίγο κουβέντουλα. Πες μας έτσι κανένα στιγμιότυπο ωραίο δικό σου ψαρευτικό που σου έχει μείνει έτσι, έχει χαραχθεί, ας πούμε, ανεξίδηλα στη ζωή σου και θα το λες, ας πούμε, μέχρι και μετά από 10-20 χρόνια. Ψαρευτικό. Ψαρευτικό, έχω πάρα πολλά, ας πούμε, να σου πω. Πες αλλά μας. Δώσ' μου μια κατηγορία, πες μου κάτι να σου πω. Ό,τι σου αρέσει εσένα, δεν έχω... Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μου αρέσουν όλα, καταλαβες. Με κάποιο μεγάλο ψάρι, με κάποιο... Καταρχάς έχεις ψαρέψει άλλες θάλασσες, δηλαδή... Λοιπόν... Έχεις συναντήσει καρχαρίες. Ξέρεις, να κάνω την κλασική ερώτηση. Κλασική ερώτηση. Ναι, πολλές φορές και εδώ, ας πούμε, έχω συναντήσει και στην Ελλάδα. Και σταματάνε αυτόματα όλοι να κάνουν ψαρατούμενο. Όχι. Θα σου πω για τις καρχαρίες. Θα σου πω. Πολύ, πολύ παρεξηγημένα. Πού συνάζεσαι εσύ στην Ελλάδα καρχαρίες? Πες μας, να ξέρουμε να μην κουτάμε. Άκου, να σου πω δύο ιστορίες, ας πούμε τώρα. Ένα είναι το εξής, ότι μια που συζητάμε και για ρηχό ψαρατούφεκο και μάλιστα σήμερα το πρωί έκανα ένα βίντεο για μένα. Ναι. Και θα παίξει σύντομα, δηλαδή, στο κανάλι μου στο YouTube. Σε ένα ταξίδι που είχα κάνει πρόσφατα, το Μάιο συγκεκριμένα, στο εξωτερικό, mm-hmm. Έκανα ρηχό καρτέρι. Okay. Όπου, εντάξει, ρηχό καρτέρι... Θέλω να το δω αυτό το βίντεο, να ξέρεις. Ρηχό καρτέρι τώρα στον ωκεανό είναι λιγάκι σχετικό. Το οποίο... 4 μέτρα βάθος, δεν συζητάμε για κάτι... Για κάτι εγώ θα περιμένω να το δω, έτσι, δεν το πιστεύω ακόμα. Εντάξει. Γιατί δεν το πιστεύεις? Όχι, το κανάλι μου έχει πάρα πολλά τέτοια. Okay. Λοιπόν, το οποίο έχω πάει να πιάσω ένα συγκεκριμένο είδος εκεί για να το φάμε, ας πούμε, mm-hmm. Γιατί είναι από τα νόστιμα είδη και έσκασε μπροστά μου, παιδιά, ένα βαπόρι, ας πούμε, που το χρησιμοποιεί, ένα ψάρι, δηλαδή, σχεδόν 24 κιλά, δηλαδή μια συναγρίδα. Συναγρίδα τη περιοχή. Αυτά τα σνάπερ και αυτά που λένε εκεί. Ακριβώς, κουμπέρα σνάπερ λέγεται αυτό. Το οποίο. 24 κιλά. Ναι, δηλαδή
καταλαβαίνεις. Ξαφνικά εκεί που δεν περιμένεις, περνάει μπροστά σου ένα. Και εύκολα, όχι, μην φανταστείς τίποτα. Ναι. Ήταν εξαιρετικό δηλαδή και για την περιοχή εκεί πέρα, ας πούμε. Δεν είναι. Δεν ήταν. Α, ήταν σπάνιο έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, ναι, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο, εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο να πιάνεις ένα έτσι τόσο μεγάλο ψάρι σε τέτοιες συνθήκες. Βλέπω εκεί στο εξωτερικό που κάνουν κάτι τέτοια, κάτι μου τζώνουν τα ψάρια, κάτι ξέρεις και κάνουμε πλάκα είναι, στην ομάδα. Λέμε, λέει ένας φίλος μου, έλα μωρέ μου, λέει έχουν ψάρια. Ό,τι και να τους κάνουν έτσι, τους κάνουν και έρχονται τα ψάρια. Όχι, είναι τρίκ προσέλκυση αυτό. Πάλι υπάρχει δυσκολία έτσι στο εξωτερικό. Τα καλά ψάρια πάντα είναι δύσκολα, ας πούμε. Νομίζω όνειρο ζωής για πάρα πολλούς είναι να ψαρέψουν και λίγο εξωτερικό. Δεν ξέρω τώρα πόσο διαφορά έχει. Ναι, υπάρχουν ευκαιρίες, ας πούμε, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, κάνουμε τέτοια ταξίδια, αλλά αν κάποιος, ας πούμε, πραγματικά το θέλει, μπορεί να ακολουθήσει σε ένα τέτοιο ταξίδι. Το ζήτημα είναι ότι θα μπορούσε κανείς να πάει και μόνος, απλά έχει πολλές πιθανότητες αποτυχίας. Γιατί, δηλαδή, πότε θα πας, σε ποιο μέρος, ποια εποχή, με ποιον οδηγό. Δηλαδή, αρχίζει και περιπλέκει το πράγμα. Ναι, κατάλαβα. Είναι δύσκολο σαν διαδικασία, σαν οργάνωση. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Ρωτάει εδώ ο Μάνος Σαριγιάννης, αν επιτρέπεται, λέει, να βγάλουμε μια σχολή, πόσο διάστημα θέλει και ποιο το κόστος. Και αυτή είναι σχετικά γενική ερώτηση. Σχολές υπάρχουν πολλές. Το ζήτημα είναι να κάνει μια έρευνα αγοράς. Εντάξει, γιατί οι εκπαιδευτές υπάρχουν αρκετοί αυτή τη στιγμή ευτυχώς στην αγορά. Ευτυχώς το λέω από την άποψη ότι υπάρχει, ας πούμε, προσφορά. Τα κόστη είναι, ξέρεις, συνήθως εδώ πρέπει να κάνεις μια εκτίμηση, να δεις δηλαδή τι πληρώνεις, τι παίρνεις. Δηλαδή δεν είναι κάνω ένα. Είναι σαν αυτό που λέγαμε πριν με τις στόλες, ό,τι πληρώσεις, παίρνεις. Δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί υπάρχει και ασυντοσία, ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις. Α, οκ. Okay. Άρα μπορεί να πληρώσεις και να μην πάρεις. Είναι εύκολο. Μάλιστα. Και, okay. Και εύκολο και σύνηθες. Εντάξει, άρα πρέπει να κάνεις. Έρευνα αγοράς καλή, ας πούμε. Ναι, ναι. Αγοράζεις δηλαδή, κάτι. Να συζητήσουμε με τους ανθρώπους, να δεις τι αγοράζεις, τι. Okay. Να ακούσεις αξιολογήσεις από κόσμο. Σε βάθος 3-4 μέτρα υπάρχει περίπτωση να βρεις αξιόλογα ψαριά. Α, εννοείται. Εννοείται και πολλά και με φοβερές, ας πούμε, να δώσουν φοβερές εικόνες και φοβερές εμπειρίες και εννοείται, εννοείται. Ωραία. Εντάξει, η θάλασσα γενικότερα δίνει σε αυτόν που το παλεύει, σε αυτόν που προσπαθεί και τολμά. Ο Σωτήρης λέει, καλησπέρα παιδιά, πώς ερμηνεύετε τις κινήσεις των μικρόψαρων για την ύπαρξη μεγαλύτερων ψαριών σε κάθε ψαρότοπο? Μπορείτε να αναφέρετε μερικές παρατηρήσεις σας? Καλές βουτιές σε όλους. Προφανώς για τις αντιδράσεις των μικρόψαρων, αυτό και εγώ ακόμα το ψάχνω, θα σου πω την αλήθεια, δεν το παίζω κανένα τρομερά έμπειρος ψαροκυνηγός. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω τι σημαίνει όταν πηγαίνω σε ένα τόπο και είναι ψηλά οι καλόγριες ή είναι πολύ κάτω. Ναι, το πολύ κάτω σίγουρα σημαίνει, δηλαδή αυτό που δεν ξέρω τι έχει παρατηρήσει ποτέ, να είναι πολύ κολλημένες, ας πούμε, πάνω στον βράχο, αυτό σίγουρα σημαίνει ότι κάτι κακό κυνηγάει εκεί γύρω-γύρω, κακό εννοώ, ξέρεις, κάποιος στηρευτής, ας πούμε. Συνήθως έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτό υποπεριπτώσεις, ας πούμε. Τώρα αν είναι πολύ ψηλά, αντίστοιχα θα μπορούσε πάλι να κυνηγάει κάτι, αλλά αυτό εξαρτάται από το πόσο νευρικές είναι και το πόσο συμπυκνωμένα είναι τα κοπάδια, ας πούμε. Αν είναι συγκεντρωμένες σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, αν είναι γενικά διάχυτες. Δηλαδή υπάρχει, αν συζητάμε για γαλόγριες, αν συζητάμε για θερίνα ή αν συζητάμε για κάτι. Έχει, είναι πολύ παραγωγικό. Ποικίλουν οι συνθήκες γενικότερα, ναι. Οκ. Okay. Μανώλη, έχουμε ξεπεράσει το δίωρο. Νομίζω ότι πρέπει να σε αφήσουμε και σένα να ξεκουραστείς. Εντάξει, ήταν ένα πολύ ωραίο live. Ήταν αρκετές οι πληροφορίες. Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι δεν ξέρω καν εγώ αν θα καθόμουν δηλαδή, να δω μετά τρεις ώρες live. Λοιπόν, ακόμα κι αν ήμουν εγώ στο live, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Θα δώσουμε 3 δωράκια. Θέλουμε να μας βοηθήσεις. Θα κάνω ένα scroll εδώ πέρα τυχαίο στα σχόλια και θα σταματήσω, θα μου πεις 3 φορές stop. Θα κρατήσω τα ονόματα. Ένα στυλό, αν είναι εύκολο παρακαλώ, από το πάνελ. Λοιπόν, και θα ανακοινώσουμε μετά τους νικητές στα σχόλια. Οπότε
ξεκινάω το τυχαίο scroll, βάζω το ποντίκι κάπου τυχαία. Ωραία. Και ας ελπίσουμε ότι κάπως σχολίασα κι εγώ, ξέρεις. Ξέρουμε τι, για ποιο δώρο ξεκινάς. Θα το ανακοινώσουμε στα σχόλια. Εντάξει, θα είναι τρία δώρα. Α, θα είναι το καλύτερο ή το... Ναι. Τι, γιατί... Ας πούμε ότι πάμε 3-2-1. 3-2-1. Ναι. Δηλαδή το πρώτο, το καλύτερο, θα είναι το τελευταίο στο που θα πεις. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν, άμα δεν τελειώσεις, θα το ξαναπάρεις από την αρχή. Ναι. Ωραία, άντε. Να σε ανακατέψω λίγο. Πάμε. Αυτό που κάνεις τώρα φαίνεται. Όχι. Το ανακατέψω. Όχι. Εντάξει. Ανεποκατεβάζω απλά το ποντίκι μέχρι να μου πεις stop. Stop. Ωραία. Είναι ο Παναγιώτης Λεμονίτης. Το γράφω εδώ, το σημειώνω. Παναγιώτη, δεν ξέρω τι κέντησες. Πάντως... Είναι το νούμερο, λοιπόν, 3. Είσαι τυχερός. Πάμε για τον δεύτερο. Μισό λεπτό να τσιμπήσω εδώ την μπάρα. Εγώ ανεβοκατεβαίνω μέχρι να μου πεις. Ο Σιώζος Παντελής είναι το νούμερο 2. Ωραία. Και... Stop. Όντως. Ο Τζόρτζ Γιώκας είναι το νούμερο 1. Ωραία. Ωραία, παιδιά, μόλις κλείσουμε το live θα γράψω στα σχόλια από κάτω και τα ονόματά σας και τα δώρα σας. Να είστε όλοι καλά, θα υπάρξουν σίγουρα και άλλα live στην ομάδα. Στόχος μας εξάλλου είναι να γίνουμε καλύτεροι, να ανεβάσουμε το ψαρακούφικο ένα επίπεδο παραπάνω. Άνθρωποι όπως ο Μανώλης μας βοηθούν να το πετύχουμε αυτό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Μανώλη. Ευχαριστούμε για το κουράγιο σου. Χάρηκα ιδιαίτερα. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, γιατί όχι. Να τα ξαναπούμε. Έγινε. Έγινε, γεια σας.